πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φάτος που προχωρώ πίπινο καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες, κάντε το δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία, πάμε για αντιψυχοπλακωτισμό, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία γνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Τι ήχο μου έχεις φτιάξει σήμερα, Χρήστο Κιώση? Τι ήχο, είσαι ηχοφτιάχτης, όχι ηχολήπτης. Ηχολήπτης είναι αυτός φίλε που σου παίρνει τον ήχο. Παπάδες έχεις κάνει φίλε, είδα καθολικούς μοκασίνους, πώς τους λένε, καπουτσίνους, να περνούν πάνω από την κονσόλα. Τα αγόρι μου. Ελάτε στην παρέα μας, ξέρω ότι περιμένατε σήμερα ένα αγωνίως να κάνουμε ένα διαφορετικό ξεκίνημα. Θα διευκρινίσω στη συνέχεια τι θέλω να πω για αυτούς που δεν είχαν ακούσει την υπόσχεση που είχα δώσει, αλλά τι να κάνουμε, άλλε βουλέ του κυρίου, γενικότερα οπότε προχωράμε, θα διευκρινίσω. Πρέπει να πω οπωσδήποτε στο ξεκίνημα ότι σήμερα κληρώνουμε ένα ακόμα καταπληκτικό, ένα ακόμα μεγαλειώδες, ένα ακόμα επικό δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που την προηγούμενη εβδομάδα δώσαμε ήδη μία σκουπάρα. Τη βασίλισσα των σκουπών Μίλε, the queen of all scoops, die Königin aller Scoopen. Δώσαμε μία Μίλε, δώσαμε μία κουζινομηχανή την Παρασκευή για να φτιάχνετε γλυκάρες αυτά και τα λοιπά, το ένα τ' άλλο. Και σήμερα δίνουμε ένα smartphone! Ναι κυρίες και κύριοι, ένα υπέροχο smartphone με τα πάντα επάνω, την Άρτα, τα Γιάννενα, τα τρία πόδια της Χαλκιδικής και την Αμουλιανή μέσα. Είστε καλά, σας αξίζουμε. Ένα smartphone Qbot, υπέροχο κινητό, τελευταίας τεχνολογίας, εννοείται πάνω, εντάξει, βιντεοκάμερες αυτά, φωτογραφικές, δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα, ταχύτατο, υπέροχο, τελευταία λέξη τεχνολογίας, από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, που μπουκάρετε αυτό το διάστημα γιατί έχει καταπληκτικές εκπτώσεις και θέλω να σας πω ότι παίρνετε μέρος και σε κληρώσεις για πολύ πλούσια δώρα. Ο τυχερός της ημέρας του Σαββάτου, που μπορεί εμείς να μην είχαμε εκπομπή, αλλά είπαμε όποιος μπαίνει κάθε μέρα αυτές τις μέρες στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, βάζει λαχνό και κληρώνεται για ένα δώρο, ήταν η κυρία Χαραλάμπου Παρθένα. Την δε Παρασκευή, ο τυχερός ημέρας ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Τσόρης. Ή Τσορίς, μου το στείλανε με κεφαλαία γράμματα. Άρα ένα από τα δύο ισχύει. Εμείς λοιπόν σήμερα, σε αυτό το φεστιβάλ τιμών, σε αυτό το φεστιβάλ εκπτώσεων, στον Πάταγο, στον Οριμαγδό, εκπτώσεων στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, κληρώνουμε ένα υπέροχο κινητό τηλέφωνο, ένα smartphone Qbot. Γράφετε FEM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μέσα από τα τηλέφωνα, μέσα από το σταθερό τηλέφωνο, θα δώσουμε και σήμερα κρεατάρες από το κορυφαίο κρεοπωλείο στην πόλη, το κρεοπωλείο Μιχάλης, στον Εύωσμο Μενελάου 29. Χορηγός πρώτης ώρας Ψαραγορά Αιγαίων, εκεί όπου και στο διοικητήριο Αγίου Δημητρίου 70, αλλά και ανεβαίνοντας για το Ωραιόκαστρο αριστερά, Θεσσαλονίκη 40, εκεί θα βρείτε τα φρεσκότερα ψάρια. Πάτε κοντά στα ψάρια και ακούτε που σας μιλάνε. Είναι τόσο φρέσκια τα ψάρια που ακόμα μιλάνε. Πας δίπλα και λες, να σε ρωτήσω λίγο. Ναι, πες μου. Τι ζώδιο είσαι? Ιχθύς. Τι άλλο θα ήταν, ιχθύς θα ήταν το ψάρι. Φρεσκότατα, υπέροχα, σας τα μαγειρεύουν κιόλας άμα γουστάρετε, με μια ελάχιστη επιβάρηση. Τα παραγγέλλετε άμα γουστάρετε, με τα τηλέφωνα delivery 2310-214.000 για το κατάστημα στην Αγίου Δημητρίου 70, ξαναλέω 214.000, 69-56-66 για το Ωραιοκάστρο, και έτσι ησυχάζεται και από τις τσίκνες και από τις μυρωδιές και από την μπίχλα που έχει το ψάρι και το καθάρισμα και γκρινιάζουν και οι γυναίκες και αυτά και έτσι. Τηλεφωνάκι, έρχεται έτοιμο. Τι εννοείς δηλαδή ψάρι φρέσκο? Μπαρμπούνι με μουστάκι. Μπαρμπούνι με μουστάκι. Σούρισε μας χανιά κατοστή και φέρτα. Γεια σου Κιώση που την έχει τόσει. Την αυταπάρνηση και τη διάθεση να προσφέρει. Εκεί λοιπόν θα πάτε στην ψαραγορά. Αιγαίων και Κυριακή ανοιχτά. Και delivery πακέτο. Και άμα γουστάρετε, παίρνετε τηλέφωνο, σας τα έχουν έτοιμα. Τα διαλέγετε εκεί. Άμα θέλετε, τα τρώτε κιόλας. Έχει και χώρο
και μπακάλικο με τα σχετικά για τα γνωστά τα κρασάκια, τα τυράκια αυτά. Ένα υπέροχο σκηνικό έχει στήσει εκεί η οικογένεια Ιωαννίδη. Να σας πω επίσης ότι η Αρτογαρπλαστία Νικολαίδης είναι χορηγός πρώτης ώρας, ψωμάρες, τυροπιτάρες, καφεδάρες, τα πάντα όλα για να είστε ικανοποιημένοι, και τούρτες και κεράσματα και φυσικά ψωμιά παντός είδους, όλα και σοκολατόπιτα υπέροχοι εκεί στα δύο καταστήματα, στην Καραολή και Δημητρίου και στο Λαγκανά. Έναντι, ανοίξαμε τον μπιλμπίκι μας, γράφεται αθλητήριος με λυκούς χαρακτήρες. Η πρώτη καλημέρα έρχεται όπως πάντα από το Μότο Μουδανιά. Γεια σου Κωνσταντίνε, να είσαι γερός φίλε μου, να είσαι γερός. Καλημέρα και στη Βροχούλα. Όλα καλά, όλα καλά αδερφέ. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πριν από 15 μέρες περίπου, ακροατής Αριανός, ναι, έχουμε και τέτοιους, μου λέει, επειδή πολλά λες λέει για τον Άρη και αυτά και δεν τα καταφέρω και στα ντέρμπι και έτσι, πας λέει μια πρόκληση που θα σου βάλω. Πάω λέω. Αν πάρουμε λέει νίκη στα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ κάτω λέει και με τον Ολυμπιακό εδώ, τι θα πεις λέει Κωστάκη. Όχι λέω νίκη άμα πάρεις, χι άμα φέρεις, θα ξεκινήσω την εκπομπή, την επομένη που θα πάρεις το ένα πονταλάκι με ύμνο Άρη. Άρη, Άρη, εσύ το καμάρι. Βέβαια, ξέρω προς μεγάλη λύπη της μεγάλης μάζας των ακροατών μας, των Ζουμουσακίων, που είναι η γενική από το Ζουμουσάκι, γενική πληθυντικού, το Ζουμουσάκι του Ζουμουσακίου, το Ζουμουσάκι, ο Ζουμουσάκι, τα Ζουμουσάκια των Ζουμουσακίων. Προς μεγάλη απογοήτευση λοιπόν, ο Ολυμπιακός πέρασε χθες από το Χαριλάου και έτσι μείωσε και την διαφορά μετά τη δική μας ισοπαλία στο Περιστέρι. Θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με εμάς παρά με τους άλλους, δηλαδή όχι ότι περιμέναμε. Στο ερώτημα και του φίλου μου του Περιπτερά που είναι Αριανός, αν λέει θα κάτσω να κερδίσω τους άλλους για να πάρεις πρωτάθλημα ή θα κάτσω να χάσω για να το χάσεις το πρωτάθλημα που μου λέει, η απάντηση, τη λέω και δημοσίως, είναι και από τους άλλους θα χάσεις και εγώ θα πάρω το πρωτάθλημα. Σιγά μην περίμενα βοήθεια από σένα, λέω εγώ τώρα στον φίλο μου, τον Περιπτερά. Αυτά που λέτε. Κατά τα άλλα, το Σάββατο τι είδαμε, ξένο διαιτητή και στη Τζανταλίνα Μανταλίνα. Ξένο διαιτητή και στο κουτσό. Ξένο διαιτητή και στην μπουκάλα και στην πυθία. Ξένο διαιτητή και στο τζαμί. Ξένο διαιτητή και στο βασιλιά βασιλιά τι δουλειά. Ξένο διαιτητή και στο 1-2-3 κόκκινο φως. Ξένο διαιτητή και στα μονά ζυγά. Ξένο διαιτητή και στο ψαλίδι, πέτρα ψαλίδι χαρτί. Γίναμε κατανοητοί, γίναμε σαφείς, πρέπει να το εξηγήσω και αλλιώς. Πρέπει. Είδαμε λοιπόν πάλι Έλληνα διαιτητή, μόνο έτσι θα μπορούσε να ανακοπεί το σερί των 8 των 9 νικών, για τις 8 τις είχαμε ήδη, πηγαίναμε για την 1η νίκη. Εγώ δεν λέω ότι η ομάδα έθελξε ή ότι έπαιξε όπως το δεύτερο ημίχρονο με το Βάζελο, όμως δώσε μου αυτό που μου ανήκει, δώσε μου αυτό που μου πρέπει, δώσε μου αυτό που είναι σωστό και δίκαιο, δηλαδή ένα εξόφθαλμο πέναλτι, γιατί ο πιτσιρικάς του Ατρομήτου έχει πάει τόσο άτσαλα όσο πηγαίνει προτάρεις σε playmate που του κάνει έτσι με το δάχτυλο και του λέει έλα λίγο να μου πεις κάτι στο αυτή. Πηγαίνει λοιπόν έτσι επάνω στον Ελκατουρί και τον κρεμίζει. Δηλαδή η μπάλα είναι απούσα από το σκηνικό. Είναι σε άλλο νομό. Περνάει τον ισθμό της Κορίνθου από την παλιά γέφυρα και τρώει σουβλάκια δεξιά μαζί με τα κτέλ και τις γιαγιάδες που κατεβαίνουν. Δεν είναι η μπάλα σου και δεν συμμετέχει καθόλου. Δεν έχει καν φιλική συμμετοχή. Είναι σαν κάτι μπαμπάδες που τα παιδιά μοιάζουν τόσο πολύ με την μάνα που είναι σαν να πέρασαν για ένα πεντάλεπτο, έκαναν τη δουλειά και έφυγαν. Φιλική συμμετοχή. Ένα περασματάκι, κάναμε ένα εξτραδάκι. Η μπάλα κυλάει, δεν τη βρίσκει με το ποτέ και με το πουθενά. Δώσε μου λοιπόν το πέναλτι και εγώ μπορεί να μην είμαι, ας πούμε, τόσο καλός με τον Ατρόμητο. Ένα λοιπόν, ο Τζίλος, παρεπιπτόντος, αρχή του παιχνιδιού, μου κόβει και ένα offside που δεν είναι. Και λες,
ντέφι να γίνει, είναι οριακό, μπορεί να μην το είδαν οι άνθρωποι, ξανά μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή. Έτσι το γνωστό, ανθρώπινο λάθος και αυτά, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του, τι είναι η ζωή, πού πάμε, ωραία, πού πάμε. Και έρχεται μετά η πεναλτάρα, είπαμε και μέσα στη βδομάδα, ο διαιτητής θα δείξει έναν ιδιαίτερο τζίλο. Καταλάβατε λοιπόν, καταλάβαμε. Περιμένουμε βέβαια να βγει έστω και ένα από αυτά τα μπουμπούκια που μας ζαλίσαν τα αυτιά, εντός εκτός και επί τα αυτά, οι διάφοροι καλοθελητές παπάριδες που μας λέγαν όλη την εβδομάδα ότι θα πάμε εκεί και θα είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Έλα ρε, ο Ατρόμητος τώρα, παρακαλώ. Ο Ατρόμητος, η δική σας ομάδα με τους δανεικούς και αυτά και τα λοιπά, θα περάσεις αέρα. Όλη τη βδομάδα λοιπόν μάλιασε η γλώσσα μας. Εκάναμε πλεξούδα σαν του Πέρσι Ολιβάρες. Μαλλί σαν αυτά που είχαν... σαν αυτά που είχε ο Τέρεντς Ντρεντ Ντάρμπι και ο Μίλι Βανίλη που τραγουδούσαν από το δίσκο Playback και κάποια στιγμή κόπηκε το ρεύμα και έγινε σαν την Βλαχοπούλου σε εκείνη την ταινία που τραγουδάει στους φαντάρους. Λέγαμε λοιπόν ότι εβδομάδα μην τρώει κανένας το παραμύθι. Ότι θα είναι ένα φιλικό μάτς, ότι θα περάσουμε εύκολα. Εσείς τι είδατε? Εγώ είδα ότι ο φίλος Ατρόμητος σκύλιασε να κερδίσει, παρότι είχε τους τρεις παίχτες εκτός. Σκύλιασε, είναι μια πολύ καλή ομάδα, παίξαν για την αξιοπρέπειά τους και μου στέρισαν δύο βαθμούς. Που αυτοί μπορεί στο τέλος να αποβούν μοιραίοι οι βαθμοί. Άρα για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται. Ο ΠΑΟΚ είναι ο πιο έντιμος από όλους. Καταλάβετε το, μην τρώτε παραμύθι. Μην καταπίνετε ό,τι θέλουν οι άλλοι. Βγήκε κανένας από αυτούς να πει τώρα, παιδιά, λάθος κάναμε. Άκουσα και το πιο γελίο από όλο. Για ξεκάρφωμα λέει. Για ξεκάρφωμα λέει. Χάσατε για να... Τι ξεκάρφωμα ρε. Έχασα δύο βαθμούς. Ματώνω κάθε Κυριακή. Πήρα όλα τα ντέρμπι. Και για ξεκάρφωμα. Είστε σοβαροί. Παιδιά, εντάξει, είπαμε, γελιόταν, αυτά είναι μέχρι ένα σημείο. Εγώ λοιπόν περιμένω έναν από όλους αυτούς τους παπαρολόγους να βγουν και να πούν, παιδιά, ρόμπες γίναμε. Εκτεθήκαμε με αυτά που λέγαμε για φιλικό παιχνίδι. Και έτσι, μείον δύο πόντι, δεν ήθελε να μπει και η μπάλα. Στο τέλος που η ομάδα αφυπνίστηκε και επιτέθηκε, ο Πρίγιοβιτς δεν μπορεί κάθε φορά να βρίσκει στόχο, δεν είναι υπεράνθρωπος, θα αστοχήσει και κάποια φορά. Και εκεί λοιπόν που στρώνει την μπάλα στο Ζαμπά που είναι μπροστά η αιστεία να το παστελώσει, το χάνει. Ο Βέρμπλουμ δεν βάζει καλά το πόδι του, δεν είναι και επιθετικός ο άνθρωπος και έτσι χάνονται δύο βαθμοί. Η συντέλεια του κόσμου δεν ήρθε, ούτε η καταστροφή. Έτσι. Απλά είδαμε ότι ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τη νίκη του. Ένα φοβερό προαίσθημα που είχαμε ότι αποκλείεται να χάσει πόντο στο Χαριλάου, γιατί είναι καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Όχι ότι αφήνουμε κανένα υπονοούμενο. Άσχετα που θα φύγει ο Ερέρα και βλέπω κανένα Μιχαλίτσιο εκεί. Δεν μας απασχολεί αυτό. Κοιτάμε τα του οίκου μας. Λέω λοιπόν ότι η ομάδα πρέπει τώρα να δει τι δεν έκανε σωστά. Η κουβέντα του Κρέσπο, ο οποίος έχει κάνει μαγικό 1-2 με το Βαρέλα, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή αν το βάζαμε σε έναν υπολογιστή να μας βγάλει πιθανότητες ότι κάνει ρουλέτα τρίπλα αλλά Ζιντάν μέσα στην περιοχή, ο Βαρέλα τριπλάρει τους παίχτες, περνάει και τη γυρίζει και σκοράρει σαν σέντερ φόρο Κρέσπο, θα μας έβγαζε πιστεύω καμιά 500 απόδοση, 525 απόδοση. Υπέροχη ενέργεια και για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι αυτοί οι δύο έχουν δέσει τόσο πολύ που βρίσκονται και στην επίδεση. Καλημέρα και στον Θοδωρή τον Παυλίδη που με κουλούρια έχει φτιάξει το ζούμου σου. Γεια σου Θοδωρή, αυτό είναι από ομοδοσία παλιά, ε. Δεκέμβριο η επόμενή μας. Δεκέμβριο, δεν ξεχνιόμαστε. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα κινητό τηλέφωνο Κούμποτ. Πάνω από 100 ευρώ η αξία του εννοείται. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι κληρώνουμε και τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύοσμο. Τα κρέατα ενός μήνα αξίας 30 ευρώ. Περιμένουμε λοιπόν
Να βγει ένας από αυτούς που μας έλεγε για τα φιλικά. Θυμάστε τι λέγαμε. Τα ίδια λέγαμε για τον Πανιόνιο πέρσι. Ματώσαμε. Γλιτώσαμε την είδα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Τα ίδια λέγανε φέτος για τον Όφη. Ντεμεκ, φιλικό σωματείο. Μας φλωμώσαν στην κλωτσιά στο ματς στην Κρήτη. Και τώρα όλη τη βδομάδα η προπαγάνδα της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και των άσποδων φίλων μας μιλούσε. Για εντάξει, αυτό εύκολα. Το ευχάριστο είναι ότι δεν έγινε τίποτα εκτός αγωνιστικού χώρου στο δικό μας ματς, γιατί στο ντέρμπι το άλλο είχε μαχαιρώματα, είχε τέτοιες ιστορίες. Το αποτέλεσμα στο ματς Παναθηναϊκού ΑΕΚ ήταν αυτό που θέλαμε. Μείναμε δηλαδή στην ίδια απόσταση με τη Χάρτινη. Όσο και τον Ολυμπιακό που κέρδισε, μετά τα έσχη που έγιναν στην Πάτρα, απόλυτα φυσιολογικό να αφαιρεθούν 3 βαθμοί. Άρα δεν έγινε και τίποτα μέσα στο σουκού. Εμείς θα πρέπει να προσέξουμε τι. Να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Είτε πρόκειται για Έλληνα διαιτητή που θα σφυρίξει τα μάτς, αρνούμαστε. Θέλουμε ξένο διαιτητή παντού. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Έπαιζε ο πρώτος με το δεύτερο. Γιατί να έχει ο πέμπτος με τον έκτο ξένο διαιτητή και να μην έχει ο πρώτος με τον δεύτερο. Γιατί ο ξένος δεν θα τους κάνει τα χατηράκια. Γιατί ο ξένος θα το δίνει το πέναλτι Μάρς κατευθείαν. Και έτσι λοιπόν προχωράμε. Έτσι λοιπόν προχωράμε. Το ματς με τη Βίντι είναι αυτό τώρα που μπαίνει μέσα στο μυαλό μας. Διότι εκεί θα κριθεί αν θα περάσουμε στον επόμενο γύρο ή όχι. Είναι ξεκάθαρο. Από Χ και πέρα. Χ μέχρι διπλό είναι. Δεν υπάρχει άσος στην Ουγγαρία, γιατί θα σημάνει στην ουσία αποκλεισμό. Πρέπει λοιπόν το μυαλό όλο να είναι εκεί. Απόλυτα συγκεντρωμένοι. Δεν ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι με τον Ατρόμητο. Η κουβέντα του Κρέσπο που λέει ότι στο δεύτερο παίξαμε μια υπεροψία. Κανένα μάτς δεν τελειώνει στο 0-1. Μπαίνεις, το καθαρίζεις το μάτς, το κάνεις 0-2 σε ευκαιρίες που σου δίνεται. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρτα Βούρτσι. Μπεάτα Σημακοπούλου. Γεια σας. Ασχέτως του τζίλου. Έτσι, ασχέτως της προπαγάνδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και υπήρχε και τυχεία. Μάτς που σε άλλες φάσεις μπαίναν τα γκολ και είπαμε ήμασταν τυχεροί, το Σάββατο δεν ήθελε να μπει. Φάνηκε, ειδικά στα τελευταία 10-15 λεπτά, δεν ήθελε να μπει η μπάλα, δεν έμπαινε. Σε άλλο μάτς θα είχε μπει και θα λέγαμε ότι πήραμε τη νίκη. Συνεχίζουμε, η ομάδα παραμένει αίτητη, παραμένει πρώτη. Θα πρέπει να δει τα λάθη της και σε επίπεδο αγωνιστικό και σε επίπεδο παικτικό, αλλά και σε επίπεδο προετοιμασίας του παιχνιδιού από πλευράς διαιτησίας, ΚΕΔ και τα λοιπά. Ξένος διαιτητής παντού, ξένος μέχρι και στην Τυφλόμυγα κι όσοι. Μέχρι και στην Τυφλόμυγα, ξένος. Μια τεράστια υπόκληση, ένα πολύ μεγάλο respect, σεβασμός απεριόριστος, ατέρμονη αγάπη για τον υπέροχο Πετρούνια. Δεν υπάρχει το παλικάρι, είναι πλέον στη σφαίρα του μύθου, πάλι χρυσό μετάλλιο, ενώ ήταν τραυματίας. Αυτός είναι ένα πρότυπο για τα παιδιά, αυτός είναι ένα ίνδαλμα, ταπεινός πάντα, χωρίς να κραυγάσει, χωρίς να το παίξει φίρμα ή βεντέτα, θα μπορούσε να είναι ψηλωμένος, έχει σαρώσει τα χρυσά, Ολυμπιάδες, παγκόσμια, τρίτο νομίζω ο χρυσός, συνεχόμενος ο παγκόσμιος. Δεν υπάρχει, είναι ο βασιλιάς των Γκρίκων. Και παρόλα αυτά βλέπεις και είναι ένα παιδί με τόση σύνεση, τόσο συναισθαλμένος, τόσο μετρημένος στα λόγια του, με τέτοια αγάπη για την Ελλάδα, σε κάθε του κουβέντα. Έτσι, καμαρώνουμε για τον Πετρούνια, καμαρώνουμε. Έτσι. Θεός ρε, τι θεά, δεν έχεις θεό να βάλεις, αυτό έχεις να βάλεις. Άκου θεά, θεά άλλος ήταν φίλε. Πετρούνιας, μια χαρά. Δεν έχεις θεό, θεά λέει, μας παρεξηγήσουν κιόλας. Υπέροχος ο τύπος λοιπόν, κάνει ένα πρόγραμμα, εγώ δεν είμαι ειδικός στους Κρίκους, ούτε καν σε αυτούς που βάζουν στις κουρτίνες οι γυναίκες, αλλά βλέπω έναν άνθρωπο να κάνει κολοτούμπες και τα σκοινιά μετά όταν κάνει το σταυρό ας πούμε ή το ανάποδο να μην κουνιούνται. Δεν τρέμουν τα χέρια του. Παλίκαρος. Να σε χαίρεται η μανούλα σου, να σε χαίρεται η γυναίκα σου, η κοπέλα σου, ό,τι έχεις, να σε χαίρονται αυτοί που σε αγαπάνε, να σε χαίρεται η Ελλάδα όλη.
Έχουμε να καμαρώνουμε και για αυτόν και για την Κορακάκη. Έτσι, αυτοί είναι. Αυτοί θα έπρεπε να αναδεικνύονται. Αλλά ρίχνει ένα μπινελίκι, ας πούμε, ξέρω εγώ, η μοντέλα στο Nomads και ένα τέταρτο παίζει που του βάζει άντερε και γαν. Μπιπ, είπε. Έτσι. Λέμε τώρα. Σπουδαία νίκη και στο μπάσκετ. Σπουδαία νίκη, το μπάσκετ, το παραμελημένο μπάσκετ. Που είπα σήμερα ότι θα δώσω δύο διαρκές, θα το κάνουμε αύριο αυτό. Για τα δύο διαρκές, γιατί σήμερα είχα και τα κρέατα, είχα και το smartphone. Έχω τα μηνύματα της Παρασκευής για τα δύο διαρκές στο μπάσκετ. Αύριο θα κληρώσουμε δύο εισιτήρια διαρκές για το μπάσκετ. Που κάνει, θα το κάνουμε γουριλές κάθε φορά την παραμονή που είναι σημαντικός αγώνας να δίνουμε δύο διαρκές και να μην τα δίνουμε να τα πηγαίνουμε δύο μέρες μετά. Απέναντι είναι μια ομάδα εκατομμυρίων. Η ΑΕΚ στο μπάσκετ ξοδεύει πακτολούς. Εκεί ο Αγγελόπουλος έχει δώσει ένα κάρο λεφτά. Άρα λοιπόν, σπουδαία νίκη και μπράβο. Αυτά εν ολίγης. Θα ανοίξουμε γραμμούλες. Να συζητήσουμε και παρεούλα. Ό,τι θέλετε, να γουστάρετε. Ζουμου σου λέμε. Αυτό είναι το μότο μας. Το λέω για τους καινούργιους που έρχονται με ραγδαίο ρυθμό στην παρέα μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε έχει ανταπόκριση. Η παρέα μεγαλώνει, μπαίνουν καινούργοι. Θέλουμε να έχουν το σκεπτικό μας. Θέλουμε να έχουν το δικό μας χιούμορ, τη δική μας οπτική ματιά, οπτική γωνία, τη δική μας ματιά στα πράγματα. Αλλά και διαφορετική να είναι, το καταλαβαίνουμε. Αρκεί να σέβονται αυτό το οποίο υποστηρίζουμε, αυτό το οποίο είμαστε. Αυτά. Μαεστράρα μου, έχεις ετοιμάσει τίποτα σουξουμούξου μουχαμπέτη? Κάνα σουλουμουντρούχου? Έχεις έτοιμα διάφορα, έτσι. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Να ανοίξουμε γραμμές. Δεν θέλουμε να είναι κανένας εκεί πέρα έξω στεναχωρημένος, μαραζωμένος, μόνος. Μόνος μπορεί να πάψει να νιώθει κάποιος. Όχι μόνο άμα βρεθεί κάποιος στο σπίτι του με φυσική παρουσία. Μπορεί να είναι στη ραδιοφωνική μας παρέα. Μπορεί να έρθει αύριο μεθαύριο στην αιμοδοσία μας. Σε μια συλλογή ρούχων που θα κάνουμε. Σε ένα πάρτι που θα οργανώσουμε. Να νιώθει αυτό το δίωρο ότι είναι, ανήκει σε μια μεγάλη οικογένεια. Πιστέψτε με, πάρα πολλοί που ένιωθαν μόνοι έπαψαν να είναι μόνοι. Γιατί μπήκαν σε αυτή την παρέα. Με τις διαφωνίες μας, με την τρέλα μας, με την αγάπη μας για τον ΠΑΟΚ, με τα τραγούδια, τα ποταπά, με τα ανέκδοτα, με αυτά. Γενικότερα, ρε παιδί μου, μέσα σε αυτό. Να μην νιώθει κανένας ότι είναι εγκαταλειμμένος, ότι είναι κοντά στην κατάθλιψη. Βγείτε από αυτό και ελάτε εδώ μαζί μας. Κάθε μέρα εμείς κοιτάμε να φτιάξουμε τη διάθεση, να μιλήσουμε για μπαλίτσα, να ακούσουμε τα τραγούδια μας, να δώσουμε υπέροχα δώρα. Υπέροχα δώρα είναι αυτά που δεν υπάρχουν πουθενά. Καμία άλλη εκπομπή, παιδιά, δεν δίνει τέτοια πράγματα. Και σπάνια θα ακούσετε να περί αυτολογούμε. Το λέω έχοντας απόλυτη γνώση του τι γίνεται. Δίνοντας σε αυτό το φεστιβάλ δώρων. Πέρα από τα κρέατα που γεμίζουμε το τραπέζι σας για να μην, έτσι. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Έλα, πάμε, εδώ είμαστε για σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Κληρώνουμε σήμερα στις 10 παρά κάτι ψηλούδια ένα κούμποτ κινητό, απίστευτο δώρο από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Όπου μπαίνετε και παίρνετε μέρος και σε κλήρωση κάθε μέρα έχει ένα σούπερ τυχερό που κληρώνετε υπέροχα δώρα. Δίνουμε και εμείς ένα δώρο από την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Open που επανέφερε στους δέκτες τη μεγάλη Δήμητρα Ματσούκα. Νομίζω αυτό το «Αχ κύριε Θανάση», κύριε Θανάση έλεγε, πώς το λέγε, «Αχ κύριε Μάνο», με το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα», έχει γράψει ιστορία. Η Ματσούκα σε ένα ρόλο, γιατί είδα ένα τεταρτάκι, ένα επεισόδιο που είναι ψυχίατρος και διάφορα ωραία πράγματα. Και είναι η Ματσούκα, απλά αυτό. Να πάμε σε γραμμούλες. Καλημέρα, ρε Μάλια. Γεια σου Μανόλο, γεια σου Τσίκο. Εδώ είμαστε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας, θα δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε σήμερα. Ναι, ήρθα, έφτασα. Γεια σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλό στο φιλάρετο που κάνει σε όχι μόνο στην ημέρα, αλλά και στην εβδομάδα.
Έτσι. Βαριά ευθύνη επομίζεσαι στις στιβαρές πλάτες σου, φίλε, φιλάρετε. Αυτό ακριβώς. Και με εντυπωσιάζει το πόσο πολύ σχολιάζεται ο διαβήτης, λέει, του Νάτχο. Ναι, ο διαβήτης. Και εγώ έχω διαβήτη, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν κάνει και ενέσεις. Ακριβώς τον ίδιο, ίσως και καλύτερο διαβήτη δεν έκανε ο Ζαμπά. Βεβαίως. Εκεί γιατί δεν ήταν ο σχολιασμός τόσο πανηγυρικός, έπαιρνε. Δεν ήταν. Εντάξει. Και ο Ζαμπά πόσο χρονών είναι και ο Νάτχο πόσο χρονών είναι. Κοίταξε, ο Νάτχο είναι με το ένα πόδι στον τάφο. Πρόλαβε την νεκρά θάλασσα, άρρωστη και το βουκεφάλα πόνι. Συμμετείχει στον πρώτο Βαλκανικό. Έτσι όπως τον κόβω με το μουσι κιόλας. Πολύ γερασμένος, ρε παιδί μου. Και ο Ζαμπά είναι. Τώρα έβαλε διάρρη μπροστά. Και όταν οι δύο παίκτες σου, οι αμυντικοί, γίνονται σεντερφόρ και ακραίος με ο Βαρέλας να κάνει δύο τρίπλες μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ρουλέτα αυτή την τρίπλα που κάνει ο Ζιντάν, έτσι. Δηλαδή. Δεν φαίνονται, δεν ακούγονται, δεν βλέπονται. Όχι. Μόνο ηρωνία από την αθλητική Κυριακή για τις αποφάσεις του διαιτητή. Στάζουν ηρωνία, δεν μπορούν ούτε καν να κρυφτούν. Υπάρχει τόσο ωραία παροιμία που λέει θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Συγγνώμη για τη λέξη αφήνει. Λοιπόν, εδώ είναι θέλει η αθλητική Κυριακή να κρυφτεί και δεν μπορούν να κρυφτούν. Δεν μπορούν. Και τώρα που άνοιξε και ο πόλεμος κατευθείαν με το ΙΜΠΑΕ, θα είναι ακόμα χειρότεροι. Εκτός και αν αρχίσουν λίγο-λίγο να φοβούνται, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα φάνει στην πορεία. Πάντως γεγονός είναι ότι όλα αυτά με κάνουν να αισθάνομαι λίγο περίεργα. Δεν έχει γίνει κάτι στο κανάλι. Δεν έχει γίνει κάτι. Ακόμα στο τι, open. Δεν έχει γίνει κάτι. Τι να γίνει. Περιμένω μια αθλητική εκπομπή. Θα ξεκινήσει. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει. Μην περιμένεις. Όπως έχει ο θρύλος στο θρύλο εκεί στον Καρατζαφέρι, να υπάρχει μια αθλητική εκπομπή δικιά μας. Γιατί όχι, δεν γίνεται. Οι ίδιοι με αυτούς δεν θέλω να γίνουμε, να ξέρεις. Δηλαδή, ναι, δεν πρέπει να προβάλλονται τα συμφέροντα της ομάδας. Να προβάλλεται η αλήθεια θέλουμε, όχι τα συμφέροντα της ομάδας. Να λέμε ότι έγινε πέναλτι στον Ατρόμητο και ήταν πέναλτι και δεν το έδωσε ο Τζίλης. Ακριβώς αυτό. Εμείς δεν λέμε τη φάση που. Λένε. Όχι βέβαια. Εμείς δεν είπαμε, ας πούμε, στο μάτς με τη βίντεο ότι έπρεπε να κερδίσουμε. Δεν ήμασταν καλοί και θα χάσουμε. Γίνεται κάτι το οποίο είναι εις βάρος μας, θα το πούμε. Δεν θα γίνουμε τσουκαλάδες, αλλά. Σύμφωνοι. Αλλά και αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο. Φυσικά. Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα, δεν έχουμε. Και φυσικά. Πραγματικά στεναχωριέμαι γιατί. Γιατί πολύ απλά το μείον 3 του Ολυμπιακού που έχετε δεν το λέει κανείς. Όλοι λένε πόσο σοβαρό ήταν, σοβαρή ήταν αυτή η νίκη. Γιατί μείωσε λίγο από το πρωτοπόρο. Βέβαια. Αν ήταν. Το αν, μείον 3 που έρχεται που είναι. Αν περιμέναμε μία ποινή ότι... για τον ΠΑΟ, ξέρεις τι, θα βαρούσαν τα τέλεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βέβαια. Έτσι. Εδώ την άλλη φορά δεν θυμάσαι. Βγάζα βαθμολογίες πριν. Και άλλα δύο παιχνίδια που του ΠΑΟΚ έχουν τελειώσει όλες οι υποχρεώσεις με τις ομάδες αυτές. Από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ έχει το πρόγραμμα που έχει. Οι άλλοι έχουν να παίξουν με όλες αυτές τις ομάδες που έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Δηλαδή ακριβώς. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν ακόμα να περάσουν δρόμο. Δεν μασάμε τίποτα, δεν πέφτει. Ρίχτε κουβάδες με μεγάλα παγάκια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν πέφτει. Όσοι νομίζουν ότι έπεσε, το Σάββατο κάνουν μεγάλο λάθος. Τόσο ήταν δηλαδή. Αυτά. Θα φανεί στην πορεία, θα φανεί Κωνσταντίνε. Γεια σου, φιλάρετε. Μου άρεσε που είμαστε ψύχρεμοι. Κάποιοι που θέλουν να πούνε λόγια και τα λένε όταν γίνεται μια γκέλα. Θα τα πούνε πάλι. Αλλά εντάξει. Ο κόσμος είναι ψύχρεμος και πάει όλο. Η άσκηση κριτικής. Έτσι, είναι πάρα πολύ θεμητή, είναι πάρα πολύ, μη σου πω κιόλας και απαραίτητη. Εγώ δεν λέω ότι έγιναν όλα τέλεια, γιατί είπα, στο δεύτερο, καθάρισε το μάτς. Βάλε εσύ ένα δεύτερο γκολάκι, απλά δώσε μου το πέναλτι που πρέπει να πάρω. Το τι θα κάνω εγώ μετά και το αν θα τη βρει ο Ζαμπά σωστά, ή αν θα πλασάρει ο Βέρμπλουμ, ή αν θα του πετύχει του Πρίγκοβιτ στο σκοράρισμα, είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 23-10, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανείς. Όχι μόνο κανείς, αλλά και Τσιουάουα και Λαμπραντόρ και Κόκερ Σπάνιελ. Κόκερ είπα, όχι κόκε. Μπετάγεις εσύ κατευθείαν. Ναι! Δεν σταματάει να μιλάει, ρε. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει να μιλάει. Δεν σταματάει. Μη σταματάς και να μιλάς. Μη σταματάς. Γεια σου Γιώργο. Γιώργο, Γιώργο. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Να κάνω κάτι που έχω πολύ καιρό να κάνω. Γιώργο. Γιώργο. Αγόρι μου, έλα. Παλικάρι μου κάνω. Για πες. Καταρχήν συγχαρητήρια το παλικάρι μας.
τον αυτοκράτορα και βασιλιά του στους κρίκους. Μπράβο του. Συγκλονιστικός. Στον κόσμο ο οποίος τραγουδούσε τον εθνικό μας ύμνο. Έτσι. Μπράβο τους. Πώς δεν βρέθηκε κανένας να τους αποβάλει όπως τα παιδιά του σχολείου που τραγουδήσανε το Μακεδονία 600. Δεν άκουσες το πρωί. Εγώ ξέρω, βάζω πάντα και ακούω τις ειδήσεις όπεν. Ναι. Και είχαν τον διευθυντή, η γυμναστιάρχη, πώς να το χαρακτηρίσουμε. Ναι. Και τι γυρίζεις και λέει. Εάν απευθύνεται στους δημοσιογράφους. Ναι. Στον Χασαπόπουλο και στον Άρωνα. Ναι. Εάν πηγαίναμε λέει, μια σχολική εκδρομή και φεύγαν τα παιδιά λέει, ναι. Και πηγαίνανε λέει, αλλού. Δεν κάνει σοβαρός λέει. Είναι το ίδιο. Άκου σύγκριση. Μα πάρε το διευθυντή. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο προχθεσινό. Κώστα, για να είμαι ειλικρινής, ως μη γίνω αρεστός σε πολλούς, εγώ το χάρηκα που γίνει και ένα-ένα, για να σταματήσουν τα σχόλια ότι το παιχνίδι ήταν φιλικό και ότι ο Ατρόμητος θα μας έδινε το παιχνίδι άνετα, θα παίζανε... Ναι, 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 περίπατο, αυτό λέγανε. Αέρας θα περάσει. Αυτό είπα και στον φίλο μου τον Μπαβλάρα, όταν τηλεφωνηθήκαμε μετά, λέω, Παύλο, εγώ το ευχαριστήθηκα. Ερώτηση, γιατί... Γιώργο. Ναι. Σε αυτό πάνω που λες, θεωρείς ότι αυτοί που είχαν βγάλει γλώσσα την προηγούμενη εβδομάδα και μιλούσαν για παιχνίδι ματιασμένο και θα περάσω αέρα, θα σταματήσουν να λένε μετά όχι, από αυτό? Τότε πάλι θα πουν, αγόρι μου, πάλι θα λένε συνέχεια. Είναι... Αυτό κάνουν οι προπαγάνδες. Στα ραδιόφωνα γυρίζαν και λέγανε το παιχνίδι ήταν φιλικό. Ναι, φιλικό, το είδα. Φιλικό. Δυο πεταμένοι πόντι, σαν να έφερα χ με την ΑΕΚ. Ο τραυματισμός του Πασχαλάκη. Το σκληρό παιχνίδι από ορισμένους παίχτες του Ατρομήτου ήταν φιλικό. Φυσικά. Και θα μπορούσαμε και να χάσουμε, έτσι. Ακριβώς. Στο τέλος που γίνεται εκεί το λάθος, στο τέλος που γίνεται εκεί το σουτ, μπορεί να γίνει ένα σουτ και να γίνει μια σουτέρα και να γίνει το δύο. Να είναι μεγαλύτερη ακόμα η ζημιά. Να είναι μεγαλύτερη. Όσο για το που περιμένουμε όλοι και εσύ ειδικά. Και ο προηγούμενος ο φίλος ο Φιλάρδος, ναι. Δεν πιστεύω εγώ να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός με μείον 3 βαθμούς. Βάζω 2 μπουγάτσες με σένα, επειδή με κρέμα δεν τρως. Θα κάνω μια εξαίρεση, από στοίχημα δεν πιάνει θερμίδα λέει, δεν ανεβαίνει ο διαιτητής. Λοιπόν, 2 μπουγάτσες στοίχημα ότι ναι. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να τον αφαίρεσε στους 3 βαθμούς. Θέλω κρέμα και με καλλιντικά επάνω, που λέει και η κυρία εκεί στη γειτονιά μου. Θες με σοκολάτα και ούλες. Όχι, όχι, με καλλιντικά. Βάλε άχνη, βάλε κανελίτσα. Έγινε, εντάξει. Τα κατέβουμε κάτω. Όπα, θα τις πάρω, τις φέρω πάνω σε σένα. Αγόρι μου. Λοιπόν, συγγωνία στο 16, στο νέον. Για τα κρέατα. 4-16, καλή εβδομάδα για να τα έχουμε. Κρέατα, φιλιά. Yeah. Γεια σου Γιωργάρα μου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Μεγάλη ματσούκα. Δεν έχω να πω λόγια και θα παρεκτραπώ. Για τη Δήμητρα. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Γεια σου Κώστα. Καλώς το παιδί. Γεια σου Κώστα. Ακούγομαι. Έλα γόρε μου, ναι. Είσαι ο. Ναι. Είμαι ο Χριστός 16, όπως λέμε Θόδωρος 533. Αγόρι μου. Έτσι λέμε και 16. Πέστα. Πέστα για να μην σε διακόψω. Λοιπόν, δεν θα συμφωνήσω με τον φίλο που είπε ότι χάρηκε σε εισαγωγικά πάντα. Ξέρω ότι δεν το εννοεί για το 1-1. Σχήμα λόγου. Εντάξει. Ήθελα να νικήσει η ομάδα μας για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν θα σταθώ όμως εκεί. Η ΠΑΕ πρέπει για μένα να ζητήσει επισήμως όλους τους αγώνες από τον Περέρα, από εδώ και στο εξής. Οι διαιτητές να είναι ξένοι. Όλοι ξένοι. Και δεν πρέπει να αφήσει πουθενά τα επεισόδια στην Πάτρα που έκαναν αυτοί οι γνωστοί. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Πρέπει να είναι από κοντά να πιέζει, γιατί όπως πέρυσι μας έκλεψαν... Θα κοιτάξουν και φέτος. Οφείλει να εφαρμοστεί ο νόμος. Αυτό δηλαδή πάει να μην είναι χαλαρή σε αυτό. Τίποτε άλλο... Σου εύχομαι να γεμίσεις με πελάτες το ταξί σου από τώρα μέχρι αύριο, να μην αδειάζεις. Ναι. 068, όχι για εμένα, αν κερδίζω δεν θα κάπου αλλού. Πες μου πάλι έγινε... το όνομά σου, θυμίσέ μου. Χρήστος. 068, έγινε Χριστάρα, καλό έγινε, δρόμο. Έγινε. Φιλιά, σε όλους τους ταξιτζίδες. Σε αυτούς ειδικά που δεν έχουν αυτή τη στιγμή πελάτη μέσα και περιμένουν στην πιάτσα. Σε όλους και μας ακούνε και ξέρω ότι είναι πολλοί κόσμος.
Πολλοί κόσμος. Καλημέρα σας. Ναι, καλά τους γνωστούς. Τα Ρίφοφ 533 Καραγιάννης. Αυτή είναι η βασική. Είναι... Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Βεβαίως. Συμφωνούμε. Και καλό μήνα. Νάντια Κωστή μου, 518. Μπήκες ήδη. Καταρχάς ήθελα να κάνω μια αναφορά για το παλικάρι μας, το Λευτέρη Πετρούνια, που μας έδωσε τη χαρά να δούμε τη σημαία μας να υψώνεται και τον εθνικό μας ύμνο να ακούγεται παντού. Μπράβο στο παλικάρι. Όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν κατάφερε να κάνει 9-9, γιατί δεν είχε την ίδια αποτελεσματικότητα στην επίθεση σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Κάποια στιγμή θα ερχόταν και μια απώλεια, εντάξει, δεν πειράζει. Από εδώ και πέρα θεωρώ όμως ότι πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία. Απαραίτητη είναι η ψυχραιμία, απαραίτητη, γιατί πρέπει να διορθώσουμε την ήττα με τη Δίνδη την Πέμπτη στην Ουγγαρία. Σωστό. Ολόσωστα μιλάς. Ολόσωστα. Τι ωραία που δεν σας διακόπτω όταν τα λέτε χωρίς να σας διακόπτω. Κακό συνήθεια. Ναι, κοίταξε, όταν μας διακόπτεις καμιά φορά χάνουμε τον ιρμό. Αλήθεια είναι. Αλήθεια και το ομολογώ. Αμαρτία εξομολογουμένη, ουκ έστι αμαρτία. Και στην αμαρτία. Και δεν το λέω για να σας κόψω, το λέω επειδή μου έρχεται μια σκέψη και θέλω να κάνουμε διάλογο γι' αυτό. Αλλιώς δεν έχω τέτοιο σκοπό. Αυτά, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Γεια σου, Νάντια! Bye. Πάμε παρακάτω. 2310, μην παίρνετε 23, το ξαναείπα. 2310-287-888. Smartphone κληρώνουμε σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα. Smartphone Kubot, εκπληκτικό, πάνω από 100 ευρώ η αξία του. Τα πάντα έχει πάνω και βιντεοκάμερα υψηλής ανάλυσης και μεγάλη οθόνη. Και, μόνο που δεν μαγειρεύει. Υπέροχο δώρο από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης Φεστιβάλ. Οριμαγδός, τιμών, πάταγο κάνουν οι προσφορές. Μπαίνετε στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμό εκεί. Κάθε μέρα κληρώνουν υπέροχο δώρο. Ήδη κληρώθηκαν σκούπες, κινητά και διάφορα άλλα. Πάμε, καλημέρα σας. Και κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης μέσα και από το τηλέφωνο δίνουμε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τη χώρα. Την εκλεκτή. Καλή εβδομάδα. Έλα, Κολομπάμπουε. Γεια σου, Κωστή μου. Η συμμορία. Μπορεί ένα το smartphone αυτό να ανακαλύπτει συμμορίες. Πακιστανικό δεν είναι πάντως. Λαμόγια, έλα ξέρω εγώ τέτοιο. Να βαράει. Λαμογέξ. Λαμογέξ. Λοιπόν, Κωστή, έχουμε φίλε πάθει όλοι συνολικά το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Και είναι αυτό που πετυχαίνουν είναι αυτό. Κάναμε όλη την εβδομάδα ολόκληρο σας σειρμά εδώ και 15 μέρες. Μην πάμε οι παοξίδες στο γήπεδο, θα υπάρχει προβοκάτσια. Μη πάμε οι παοξίδες στο γήπεδο. Δεν πήγαν οι παοξίδες στο γήπεδο. Ναι. Τώρα φέραμε εκεί, πανηγυρίζαμε σχεδόν που φέραμε εκεί για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Αυτοί τα λαμόγια, οι ρουφιάνοι, αυτοί αυτό που γράφαν τα πρωτοσέλιδα. Αυτοί που λέγανε όλα αυτά που λέγανε Κωστήμουτα, δεν τους νοιάζει. Και θα συνεχίσουν. Έχουν πει πολλά. Έχουν πει ότι θα βγουν με γόβες στην Τσιμισκή αν ο Σαββίδης πληρώσει τα χρέη. Έχουν πει πολλά. Είναι τόσο λαμόγια, τόσο ξεφτυλισμένοι που δεν τους νοιάζει αν θα ξεφτυλιστούν. Εμείς να μην πέφτουμε στην παγίδα τους. Η συμμορία είναι τέτοια τεράστια, έχει καταφέρει να πάρει τα τελευταία 23 από τα αθλήματα να δώσει τα 22. Έτσι. Ναι. Μένει ο σκοπός να δούμε αν θα πάρουμε το 23ο εμείς, καθαρά. Αυτό πρέπει να καταλάβετε, με ποιους έχουμε να κάνουμε. Εδώ βγήκε Κωστήτη το Σάββατο σε ένα άρθρο τώρα στο ίντερνετ ένας Γκαραγκάνης, άκου εδώ επίθετο δηλαδή τώρα για να καταλάβεις, ο οποίος ρε φίλε τι είπε, ότι τα επεισόδια ήταν με σκοπό να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Α, μάλιστα. Τα κάναν δηλαδή, μας το κάναν δώρο δηλαδή. Δηλαδή έφεραν, πήγανε λέει τα μάτια για να προκαλέσουν λέει τους Ολυμπιακούς για να φάνε μείον τρεις δηλαδή. Α, για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Παιδιά... Για να πάρει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, πλέον περάσαμε από το στάδιο του εκνευριστικού και γελάμε παιδιά. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι προσφέρουν γέλωτα. Έτσι. Απλά είναι το θέμα είναι αυτό εδώ, εμείς να είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο, να μην θερούμε τα όπλα μας από την ομάδα μας, μόνοι μας, να μην πάνε να κόψουμε τα τέτοια μας για να μην μας πούνε γκέι. Έτσι, όπως το λες, όπως το λες. Δηλαδή θα πρέπει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ να είναι παντού, φτάνει αυτό το παραμύθι, όχι να μας κάνουν προβοκάτσια, όχι να μας κάνουν προβοκάτσια και θα κάνουν, αν είναι να την κάνουν αυτοί θα την κάνουν. Εδώ είδες πέρυσι Τούμπα σε δύο παιχνίδια ήταν εκκλησία.
και σε μηδένισαν και στα δύο. Φαντάζομαι. Τι να συζητάμε. Τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Αυτό, γι' αυτό μερικές φορές κάποιοι ενοχλούνται, επειδή όλη τη βδομάδα την προηγούμενη, όλη την εβδομάδα την προηγούμενη. Μάλιστα, η γλώσσα μου να λέω, παιδιά, δεν πιο φιλικό. Πάμε εκεί, συγκεντρωμένοι, προσοχή και έξω από το γήπεδο και μέσα στο γήπεδο. Αφήστε τους να λένε. Αυτοί χτίζουν, είναι στην προπαγάνδα επιστήμονες, έχουν πάρει ντοκτορά. Αφήστε να λένε. Πάμε να, θα ματώσουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Και έλεγα μάλιστα σε σύγκριση και με τον Πανιόνιο και με τον Όφη, το θυμάστε. Βλέπετε. Όχι ότι ξέρουμε ότι το παίζουμε πολύ ξερή, να πούμε. Έτσι, απλά βλέπετε, αυτή η πραγματικότητα. Έλος. Για να καταλάβεις πόσο επιστήμονες είναι, στείλανε επίτηδες στον Γκούλα Χασάν για να είναι πιεσμένος ο άνθρωπος, επειδή έκανε ένα λάθος στο αντίστοιχο μάτς πέρυσι. Ακριβώς. Αν δεν είναι 200% σίγουρος, γι' αυτό κόβει το offside τον Γκαντουρί. Δεν είναι ότι έχει πρόθεση, ξέρεις γιατί. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο, αν είχε πρόθεση, θα άφηνε τρεις φορές τους παίκτες στο δρομή του να φύγουν από θέση offside. Απλά ο άνθρωπος σου λέει, κάθε μην είναι κανένα λάθος για να το κάνω. Άσε για το δε τζίλο, είναι γνωστό ότι έχει δείχνει ιδιαίτερο τζίλο. Να αυτό ενισχύει ακριβώς την αγαπημένη ομάδα του την ΑΕΚ. Ξένοι μέχρι και στο τζαμί. Μέχρι και έτσι, στην Τζανταλίνα Μανταλίνα. Ξένοι έτσι, παντού. Έτσι. Φιλιά. Γεια σου Χριστάρα μου. Φιλιά. Γεια σου, γεια σου Κολομπάμπουε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Μεγάλη νίκη έκανες. Φίλε. Μεγάλη. Αν είναι Στουτκάρδη, ναι, εκτός. Ευτυχώς που πάρουν και αλλοδαπή και κερδίζουν μερικές γερμανικές ομάδες. Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Για πες. Χτες αγόρασε εισιτήρια για το βόλεϊ. Αγόρι μου, τώρα είδα με την άκρη του ματιού, τα έβαλε στο Facebook στην ομάδα μας. Ναι. Γιατί και η υποβρύ και ο Τάβλιο να ερχόταν, η υποβρύ για Τσανταλίνα Μανταλίνα, πριν θα πηγαίναμε. Θα γεμίσουμε ένα αυτοκίνητο 5 κεφάλια. Έτσι. 5 ακόμα και Τσανταλίνα Μανταλίνα θα πηγαίναμε, φίλε, και θα κάναμε και χέρια και κερκίδα και κύμα και θα φέρναμε και πανό. Έτσι. Αλλά και αν φίλε, υποβρυχίως και εμείς να είμαστε κοντά στην ομάδα. Κανονικά. Υποβρυχία κερκίδα. Λοιπόν, έχουν έρθουν πολλοί από Γερμανία να γνωρίζουν μερικά παιδιά. Έξτρα έκοψε εισιτήριο κερκίδες, fan block. Ορθίων. Στις θέσεις ορθίων. Ωραία, αφού σας προσκαλώ όλα τα παιδιά Γερμανίας, πλησιάστε προς εδώ. Υπενθυμίζουμε, Τρίτη και 13 είναι Νοεμβρίου, 7 η ώρα Γερμανίας, United Volley, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη. Έτσι, βλέπω και το εισιτήριο. Και να σου λέω ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η ομάδα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η ομάδα στη Φραγκφούρτη. Εντάξει, τώρα γερμανική ομάδα που να ονομάζεται United, φίλε, τι να σου πω. Είναι 5-6 μικρές ομάδες που είναι τώρα σαν να είναι ελληνική ομάδα, και να ελληνική ομάδα και να λέγεται Χαποέλα, ας πούμε, τάδε. Ναι. Και υπάρχει και ένα Ελληνόπουλο που παίζει. Παντού υπάρχει, ρε. Παντού υπάρχει. Παντού υπάρχει. Λοιπόν, θα δυσκολευτούμε. Τότε. Ελληνόπουλο. Μάλιστα. Λοιπόν, άντε, χαιρετίζω. Να σε καλά, Κωνσταντίνε μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάω παντού. Φιλιά πολλά, φιλιά. Πάμε, άλλες δύο και μην παίρνετε λίγο γιατί θα πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το Θουβού. Ναι. Τη Ζουμουσίτσε, στα Ζουμουσάκια. Καλημέρα στην ΑΕΚ 2014 με τετράχρονη ιστορία της. Κωστή, έτσι. Από ΕΛ ελληνική ομάδα έχει στην Κύπρο. Λοιπόν, ένα. Από ΕΛ ρε, όχι από ΕΛ. Κοντά είναι. Δεύτερον, επειδή ακούω το ραδιόφωνο, πήρα τηλέφωνο, το που έκλεισες. Και περίμενα να μιλήσω, την αξία πέσει η γραμμή και άκουγα ραδιόφωνο και προσπαθούσα να μιλήσω εδώ και ώρα. Και πάω να κάνω στην αρχή πλάκα, να με μπερδέψεις και πάω να πω καλημέρα Κωνσταντίνε. Και ανήκω το φιλάρετο. Και σου κάνει 0-1 ο φιλάρετος. Και μου κάνει 0-1. Λοιπόν, και ξαναπήρα. Λοιπόν, έχω πάθει πλάκα σου λέω. Έπαιζε το Σάββατο, χθες, έπαιζε η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής με τη δεύτερη ομάδα. Τη δεύτερη καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Βάσει βαθμολογία τουλάχιστον. Έπαιζε. Και έφερα ισοπαλία τις υπόλοιπες ομάδες, τις χειρότερες βάσει βαθμολογίας, κέρδισα. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Ήταν πιο καλή ομάδα ο Ατρόμητος και πήρα χ. Τώρα που θα επιστρέψουν και άλλοι τρεις. By the way, αν αυτό που χάνει ο Πρίγκεβιτς το έκανε ο Κουλούρης, ή το πέναλτι που κάνει ο Πιτσιρικάς στον Καντουρί, το έκανε ο Χατζησαΐας και το έδινε ένας ξένος. Αγόρι μου. Θα βαρούσαν. Άσε ρε φίλε. Οι ίδιοι που λέγανε θα περάσω αέρα από το Περιστέρι.
ίδιοι. Τα καταστρέφανε καταρχήν. Ίδιοι. Τα λέγανε ο Κουλούρης, το έχασε επίτηδες. Μόκολο. Φίλε, μόκο. Όχι, είναι αυτοί που γράφουν σήμερα αέρα, παλικαρίσει η ανίκη του Ολυμπιακού και τέτοια. Ίδιοι. Αυτοί που γράφουν τα αυτά. Οι ΑΕΚ και τα λοιπά. Είναι ρίζι. Όπως ψάχνει ο άνεμος, γυρίζει ο καθένας. Έγινε, δεν πειράζει. Τίποτα. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Μου είπε κάποιος, το έγραψε λέει και ο μικρός Σαββίδης. Λέει, ακούω την εκπομπή, παιδιά, δεν είναι δικό μου αυτό. Έτσι. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Τέλος. Λοιπόν, γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Και είπα, πρόσεξε, δεν, λέω, δεν τα φορτώνω μόνο στο Τζίλο. Διότι 0-1. Βάλε δεύτερο γκολ. Καθάρισε το ματ, τέλος. Δηλαδή, κάνε. Τέλος. Κοιτάμε και τα δικά μας. Αυτά είναι μαθήματα. Φυσικά. Δηλαδή, και το Μάτσο Ντιβίντι και το χθεσινό, είδε και την Πικοκρέσπο, είναι μαθήματα. Δηλαδή, πλέον που είναι και έτσι θεωρητικά βατό το πρόγραμμα στο πρωτάθλημα και δεν, δεν δικαιολογείται τώρα πλέον. Μπάτε. Από εδώ και πέρα, μέχρι τέλος του πρώτου γύρου, Γιώργο, δεν δικαιολογείται τίποτα. Έτσι το καταλαβαίνω. Ωστε είναι μπάλα, είναι στρόγγυλο. Άλλο είχες, αυτό, ρε παιδί μου. Με άλλο. Τα Γιάννενα είχα 27 τελικές και έχασα να το ξέρω. Άλλο. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Έτσι και χάσω. Άλλο αυτό. Εδώ είμαστε πάλι, να το πούμε. Τι θέλουμε εμείς να δούμε. Θέλουμε να δούμε. Σε όλα τα μάτς αυταπάρνηση. Κυνήγι της μπάλας Λισαλέο. Πώς παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο με το Βάζελο. Κυνήγι μέχρι τέλους κάθε μπαλιά. Να μην αφήνεις τον άλλο να αναπνεύσει. Γιατί όταν είμαστε στην κόψη του ξηραβιού 0-1, 1-0. Είδες. Έκανε άλλος ένα σουτ. Πάει! Πάντα δύο πόντια. Εκεί μας κάνουν τη ζημιά. Εκεί σε κόβουν ένα offside, εκεί αφήνουν offside τον άλλο. Ακριβώς. Αν εγώ μπω μέσα και κάνω 0-1-0-2, ό,τι και να κάνει ο κάθε τζίλος. Δεν τον αυτό το αφήνω περιθώριο, αδερφέ. Κατάλαβες. Λοιπόν, έτσι. Τώρα το μάτς με τη Βίντι να κερδίσω. Ναι. Και όλα τα μάτς να παίζω καλά σαν να είναι τελικός. Σωστό. Και όλα θα πάνε καλά. Και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ με τον Ατρόμητο και ο Παναθηναϊκός θα χάσουν βαθμούς. Έτσι. Να το ξέρετε. Έτσι, 100%. 100%. Και με τον Αστέρα θα χάσουν. Έτσι όπως παίζουν 100% αδερφέ. Και με τον Αστέρα θα χάσουνε. 100%. Ο Αστέρας έχει 5 βαθμούς, πόσο έχει, 7, πόσο έχει, πολύ χαμηλά ακόμα. Όλα καλά. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Καλημέρα. Γεια σου Θουβού. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα. Και sorry που περίμενες αδερφέ. Δεν πειράζει, Παναγιώτης Consortium. Γεια σου ρε Consortium. Έλα, γόρι μου. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, κοίταξε, καταρχάς πριν πω για τον ΠΑΟΚ, θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό που είπε ο Γιώργος προηγουμένως για τους καθηγητές που βάλανε τέτοιο στα παιδιά. Ναι. Αποβολή. Για το Μακεδονία ξεκουστεί. Ναι. Κοίταξε να δεις. Η εκπαίδευση σε ένα μεγάλο βαθμό πάσχει και από τη βλακεία των καθηγητών και την ανικανότητά τους. Σκέψου τώρα ότι αυτοί οι καθηγητές που αποβάλαν τα παιδιά θα διδάξουν Αντιγόνη στα παιδιά. Τραγικό, φίλε. Και τι θα τραγωδία. Τους πούνε, θα τους πούνε ότι τραγωδία. Τις άφησαν ζωντανή επειδή δεν πλήρωσε παράβολο στον τάφο. Ναι. Δηλαδή τέτοια δεν πλήρωσε έφια. Τέλος πάντων. Για τον ΠΑΟΚ ήθελα να πω το εξής. Χρυσός και καλός και αγαθός ο Λουτσέσκου. Ρε παιδιά, αυτό το καντουρί δεν τραβάει το παλικάρι. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Ναι. Δεν τραβάει το παλικάρι, δεν βοηθάει. Ένα αυτό. Δεύτερον. Αυτό τον παλαβό τον τυπιντάει. Βάλτε να πιο μπροστά, αγόρι μου, στο 70. Κάνε το 60 την αλλαγή. Να έχει μπροστά να τρέξει λιγάκι. Ναι. Έχει αιμονές κι αυτός. Είπαμε, καλός είναι, έφτιαξε ομάδα. Όπως λέμε τα καλά του, λέμε και τα στραβά. Τι να πω να. Δεν, ο Καντουρί, δεν μου. Πώς θα σου πω, ρε παιδί μου, δηλαδή κάθε φορά λέω άντε ρε. Δηλαδή, κάνε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, δεν ξέρω, μας έδωσε ένα διπλό στη Νέα Σμύρνη. Δεν το λησμονώ. Αλλά κάθε φορά. Πάει να κάνει κάτι. Του φεύγει η μπάλα, μπερδεύεται. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά. Ρε παιδί μου, άνω κάτω δεν θα τον κάνει τον αντίπαλο, έτσι. Τι να πω. Τώρα του δίνει πράγματα του Ρασβάν που δεν τα δίνει ο Άρτα. Δεν ξέρω, είναι τεχνικά, τακτικά πιο πειθαρχημένο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Αλλά πάλι δεν. Αυτό δεν. Έτσι. Δεν έχουμε τίποτα με το παιδί. Εμείς θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα παίζει. Ούτε έχουμε τίποτα φίλους. Ούτε έχουμε τίποτα παίκτες ξαδέρφια, ούτε μανατζαρέους κάνουμε παρά, ούτε ξέρουμε τις φάτσες τους, ούτε θέλουμε να ξέρουν και αυτή τη δική μας. Αλλά μπες, πάρε το μάτς ρε, πάρε το μάτς μόνο πάνω στις πλάτες σου, δηλαδή σε βάζει δεκάρι βλέπεις. Μένει απ' έξω ο Πέλκας που είναι κουρασμένος. Κάνε μια μεγάλη εμφάνιση ρε φίλε. Δηλαδή πάρε το πάνω πάνω σου, πούμε, α μπράβο αυτός είναι που έπαιζε στην Νάπολη και στην Τωρίνο. Δεν μου το έχει δείξει ακόμα. Ο Βαρέλα πρέπει να έχει κάνει ειδικές προπονήσεις. Α, δεν υπάρχει, για να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είπα αυτό, δεν. Τι να σου πω τώρα.
Αν μου λέγανε είχα, διάλεξε δηλαδή, πριν το match. Και ψηλός μου εξτρέμ. Και αυτό πρόσεξε. Είναι κάτι... Αν πριν το match παίρναμε μέρος σε έναν, ας πούμε, φαντασία τώρα βάλε, έτσι. Σε ένα διαγωνισμό και έλεγε, θέλω να μαντέψεις έπαθλο, ξέρω εγώ, 50.000 ευρώ. Ποιοι δύο θα κάνουν συνδυασμό μεταξύ τους. Μάλιστα ο πρώτος θα κάνει και την ανάποδη, την τρίπλα, την ρουλέτα που κάνει ο Ζιντάν και να πασάρ να βάλει γκολ. Θεωρώ ότι το τελευταίο δίδυμο που θα λέγαμε θα ήταν αυτό. Βαρέλα Κρέσπο. Με ένα δεκάρικο, με ένα δεκάρικο στο στίγμα θα γινώσουν εκατομμυριούχος τώρα. Τι λέμε. Λοιπόν, Κωστή, βάλε με λίγο τις κληρώσεις. 069 Παναγιώτης. Φιλιά. Να σε καλά. 069 έπες. 069 έτσι. Ναι. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, μου γράφει ο φίλος μου Άκης. Στον Άρη την μπάσα ο Καντουρί προχθές το Ζαμπά αυτός. Ναι, δεν λέω ότι είναι αρνητικός. Λέω το κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Το κάτι παραπάνω. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, Ψαραγορά Αιγαίων. Εκεί θα βρείτε, σε αυτό το καινοτόμο και σύγχρονο ιχθυοπολείο, τα ωραιότερα, τα φρεσκότερα ψάρια. Πηγαίνετε, σας τα ψήνει, θα τα τηγανίζει κιόλας μια μικρή επιβάρηση. Και τη Λιβεριά και τα δύο καταστήματα. Και στην Αγίου Δημητρίου 70. 23-10-214.000 και στο Ρεόκαστρο ανεβαίνοντας Θεσσαλονίκη 40 69-56-66. Υπέροχο, φρέσκο ψάρι, καταπληκτικό, σας το καθαρίζουν και τη Λιβεριά ζυγίζονται εκεί, καθαρίζονται άμεσα και δωρεάν σας τα καθαρίζουν. Καταπληκτικό το σκηνικό που έχουν στήσει εκεί στην Ψαραγορά Αιγαίων. Μην ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παπουκίδη Νικολαίδης, όπως τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε και δίνει και ένα κινητό κούμπο σήμερα. Και βέβαια, αρτοζαχροπλαστία Νικολαίδης, ψωμάρες, τουρτάρες, γλυκά, κεράσματα, καφεδάρες, τυροπιτοειδή, ό,τι υπάρχει, γλύφετε τα δάχτυλά σας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρι χωριάτισα. Με γούσταρα και με γουστάρι ασύστολα, εδώ και καιρό. Μεγάλη Τζένι Μπότσι, μεγάλη Τζένι Μπότσι, δεν θέλω να κάνω άλλα σχόλια. Και ο χρόνος πάρα πολύ ωραίος έχει σταθεί. Και με την Τζένι, αλλά και με τη Δήμητρα. Και Μπότσι και Ματσούκα. Εμείς ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Τώρα έχουν βγει διάφορες μοντέλες, το Greece's Next Top Model και δεν ξέρω εγώ που αλλού. Εκεί, είμαστε αυτής της συνομοταξίας, να πούμε. Αυτά. Πάμε σε γραμμές, πάμε κατευθείαν να υπενθυμίσω ότι σήμερα κληρώνουμε τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Άνοιξε το! Μια μικρή ξανδιά Σαλονίκια. Έχω να πω ότι πέρα από το κινητό Κούμποτ που δίνουμε, καταπληκτικό τηλέφωνο, υπέροχο, καταπληκτικό από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Μην ξεχνάτε, ΠΑΟΚ ΟΤΟ, εκεί ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας, 211-93-55 με απόλυτη ασφάλεια στη συνεργασία του επίσημου ΠΑΟΚ με την υποστήριξη της Ούρας Brokers. Μπείτε και στο paokoto.gr να δείτε τα πακέτα, σας συμφέρει να πάτε εκεί, 140 έδινα στην άλλη, 105 δίνω εδώ, με ακριβώς τις ίδιες παροχές, με απόλυτα φερέγγιο τρόπο. Και βέβαια, λαδόκολα. Από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή όποιος ζει στη Θεσσαλονίκη ή κοντά στη Θεσσαλονίκη και μακριά από αυτήν και δεν έχει περάσει από τον Δημήτρη να φάει την πατσέτα τη μαγική που ταξιδεύει το νου, που αγαλιάζει ο ουρανίσκος και κάνει το στομάχι από τη χαρά του, χάνει 705-750 τη Λιβεριά. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Γουστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο, γεια σου στη Λιανέ. Καταρχήν έχει και κάποια θετικά πράγματα αυτού του 1-1 με τον Ατρόμητο, ναι. Ότι κάποια κοριτσάκια, κάποια γελάδια θα βάλουν τη γλώσσα μέσα, που το θεωρούσαν δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Μην το περιμένεις, λίγο θα λουφάξουν στις τρύπες τους και θα ξαναβγούν, αδερφέ. Δεν πειράζει. Άξα, απλά ξεφτελίζονται, γίνονται ρόμπες, ξεκούμπονται στην εκκλησία. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα καλό σύμμαχο, ας το πούμε, στο να βελτιώνει κάποιους παίκτες και μέχρι εκεί και τίποτα παραπάνω. Μπράβο στον Ατρόμητο. Μπράβο στον Ατρόμητο. Εμείς έτσι τους θέλουμε τους αντιπάλους. Δεν θέλουμε κανένας να ανοίγει τα πόδια. Δεν θέλουμε ούτε τίποτα, ούτε σημαδεμένα ούτε ματιασμένα. Είμαστε η πιο έντιμη ομάδα. Κανένας άλλος δεν το κάνει αυτό με το σταυρό στο χέρι. Κωστή, καμία άλλη ομάδα. Πει. Πέρσι είδες τι πάθαμε. Τα ίδια μας λέγανε πέρσι. Σας το δίνουν ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουμε να γίνουμε πιο βρωμιάριδες από τις βρωμιάριδες για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εμείς το πρωτάθλημα το πάρουμε γιατί κάναμε ομάδα. Αυτό δεν μας λέγανε.
Ο Χαλίφης. Κατάλαβες, ο Χαλίφης. Ο Χαλίφης και ο Χαλίφης. Άσους να λένε. Αυτός ο Ατρόμητος, αυτή την ΑΕΚ φίλη που από παιχνίδι σε παιχνίδι παρουσιάζεται χειρότερη και που βγαίνει ο κύριος Ζουνίδης και λέει τι άμα μπορούσα τους άλλαζα και τους 11 και ποιος τους έβαλε. Γιατί, γιατί ερώτηση, ο Ζουνίδης τι έκανε για να φτιάξει την ομάδα του. Τίποτα, σε η ομάδα του είναι από Κυριακή σε Κυριακή χειρότερη και μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι εγώ πιστεύω ο Ατρόμητος θα συνεχίσει το αίτητο του, μπορεί να περάσει και νικηφόρα μέσα από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί ΑΕΚ, πει... η Χάρτινη να κερδίσει χωρίς να υπάρχει με ξένο διαιτητή δηλαδή, αν δεν υπάρχει Έλληνας διαιτητής, δεν μπορεί να κερδίσει ούτε φίλες του Κουνκάν. Κωστή, μα γι' αυτό δεν βάλαμε με εμάς ξένο, με τον Ατρόμητο το ξένο διαιτητή. Γιατί τρώκονται τώρα. Με την σκοτώνονται μεταξύ τους. Τρώκονται τώρα μέσα. Τραγικός ο Ζουνίδης. Γιατί ο Μελισσαδής δεν κάνει μεταγραφές. Αυτά θα δεις τώρα κανένα αφιερώμα στην Αγία Σοφιά πάλι. Έτσι το πούλμαν το μεταχειρισμένο. Να δείξουν κανένα πέταλο εκεί, κανένα υπόγεια διάβαση. Αυτά. Και ούτω καθεξής. Ο Δόνης τον έχει εκθέσει ποδοσφαιρικά τον Ζουνίδη. 100%. Με χειρότερους. Μιλάμε καθαρά ποδοσφαιρικά. 100%. Δεν είμαι καθόλου, δεν το συμπαθώ καθόλου το Δόνη, δεν είμαι καθόλου φαν. Αλλά απλά πρέπει την αλήθεια, ρε, να ομολογήσουμε ότι με αυτό το ελάχιστο budget έκανε μια ομάδα αξιόμαχη. Τι να πούμε, δηλαδή να πούμε το αντίθετο. Αν βάλουμε κάτω την βαθμολογία χωρίς τιμωρίες κανένας και το δικό μας το μείον 2 και το μείον 6 και το μείον. Φυσικά. Είναι πάνω από την ΑΕΚ. Μα, τα πράγματα, μα και, εδώ, και εδώ σε εμάς μέσα έδειξαν καλά στοιχεία. Δεν ήταν μια κακή ομάδα ο Βάζελος εδώ που ήρθε. Έτσι. Άρα. Πρέπει να λέμε την αλήθεια όπου την βλέπουμε. Εγώ πιστεύω Παναθηναϊκός και τον Ολυμπιακό θα το δυσκολέψει. Χθες που τον είδα μου φάνηκε λίγο καλύτερος, όχι θεαματικά πράγματα. Απλά είδα ότι, να πω και ένα παράδειγμα, και ας είναι και σε ξένη ομάδα, το παράδειγμα του θεματοφύλακα που άλλαξε ο Ολυμπιακός και ο Γιαννιώτης δεν θα ξαναδεί εντεκάδα, πρέπει να το δει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Όταν σου δίνουν την ευκαιρία, την πρέπει να μπεις μέσα να παίξεις. Τελείωσε. Άμα νομίζεις ότι κάνεις χάρη στον εαυτό σου, κάνεις αγκαρία, επειδή σε έβαζε τόσο καιρό, δεν θα ξαναπαίξεις. Όχι. Έτσι δεν είναι. Και κάτι ακόμα για τον Πασχαλάκη. Εκείνη η φάση που έγινε από το κέντρο που πήγε στο δοκάρι, μπορεί να την έλεγχε τη φάση, αλλά μπορεί για λίγο να μην μπορούσε να την ελέγξει. Δεν πρέπει να παίζει τόσο έξω. Και μπάλα και παίζει στο κέντρο. Θεωρώ ότι, θεωρώ ότι αν, αν πήγαινε μέσα, θα το έβγαζε. Θα το έβγαζε. Έτσι. Γι' αυτό εγώ λέω ότι ας είναι λίγο πιο προσεκτικός. Εμείς τον αγαπάμε, τον στηρίζουμε τον Πασχαλάκη. 100%. Τι να στηρίζουμε, τι να στηρίξουμε. Όλους, αυτό που ισχύει για όλους τους παίκτες. Απόλυτη συγκέντρωση, παιδιά. Μην χαλαρώνετε. Μην αφήνετε τον εαυτό σας. Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Δεν θα μας χαριστεί τίποτα. Κανένας δεν θα μας χαρίσει τίποτα. Απόλυτη συγκέντρωση. Στο 100% σε όλα τα μάτς. Σε όλα. Είδατε. Όπου λίγο χαλαρώσαμε, όπου λίγο μπήκαμε όχι όπως έπρεπε, το πληρώσαμε. Κανένας δεν μας βοηθήσει όπως γίνεται στους άλλους. Κατάλαβες. Βάλαμε σκληρός 2,83. Για τα κρέατα μόνο μέσα από το σταθμό. Ναι, και έχει μια ατάκα που έλεγε ο Μακρύς στην Βουγιουκλάκη που ήταν γυμναστής σε ένα σχολείο. Ναι. Που κάνανε το αντίθετο που λέγανε. Ό,τι έλεγε ο Μακρύς στην Βουγιουκλάκη είχε συνοηθεί να κάνει το αντίθετο. Θα βάζει και που λέει επίκυψη. Φιλιά, φιλιά. Γεια, 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 γεια. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Τι είναι το ζουμουσού. Λέει Βασιλική, Βασιλική μου, μεγάλη ιστορία. Είναι τα αρχικά για το ζούμε μεγάλες στιγμές. Είναι το μότο μας, είναι η κοσμοθεωρία μας. Όχι στο ψυχοπλάκωμα, όχι στη μεψημυρία, όχι σε αυτό το ζωφερό, τη μύρλα, την κρίνια, τον αρνητισμό. Κοιτάμε τη θετικά τη ζωή στο πρόσωπο. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Γεια σας, εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Πάμε στον μεθ επόμενο. Έλα, ναι. Μ' ακούς, Κωστή. Καλώς τη Βαλανιδωράχη. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι, θέλω να απαντήσεις γρήγορα. Ευθέως, ευθέως, γρήγορα σου πω. Μπαμ. Τι σου ταιριάζει, ηθοποιός ή τραγουδιστής? Ηθοποιός, τραγουδιστής. Τι σου ταιριάζει. Απάντησέ μου τσάκα τσάκα. Δεν μου κλείνεις το χρόνο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο, φίλε. Έτσι, πράγμα, γιατί θα σε αποκαλούσα ή τραγουδιστή ή ηθοποιό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ξέχασέ το αυτό τώρα. Ψυχαγωγός. Λοιπόν, πώς το πες? Ψυχαγωγός. Έτσι, μπράβο. Ωραίος. Πάμε παρακάτω. Για πες, αγοράκι μου, έλα. Θα ξεκινήσω με το Σάββατο. Το παιχνίδι ήταν ένα ντέρμπι κορυφής για μένα. Σε καμία περίπτωση δεν χρειαζόταν αμφισβήτηση από τον αντίπαλο. Όπου και δεν την παίξαμε την ομάδα με αμφισβήτηση. Παίξαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να σταθώ στο διαιτητή, αλλά πάλι το, πάλι το έκανε το θαύμα της η διαιτησία με αυτό το πεντακάθαρο πέναλτι και αυτό το σάιτ. Δεν στέκομαι εκεί. Απλά όμως
θέλω να πω το εξής, ότι όλα τα παιχνίδια θα μας παίζουν όπως ο Ατρόμητος, θα μας παίζουν όλες οι ομάδες, ενώ τους αντίθετα τους αντιπάλους μας, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, θα τους παίζουν όπως είδαμε. Λοιπόν, κλείνω με αυτή την παρένθεση, θα πάω στους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι άξιοι της μοίρας τους. Όταν δεν έχεις λαό, το οποίο έχει ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει λαό και ξέρει και κάνει την αυτοκριτική του, βρίσκεσαι σε αυτή τη μοίρα. Η μία ομάδα στην Κέρκυρα ιτήθηκε από την ομώνυμη ομάδα, η δε η άλλη ομάδα έπαιζε σαν να μην υπήρχε. Ο Ολυμπιακός με τις καμινάδες της άμυνας ήταν η ομάδα που ξέρουμε, οπότε λοιπόν για να γίνεις μεγάλη ομάδα πρέπει να έχεις και μεγάλο λαό. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω κατά πόσο τους πονάει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα για εμένα. Θα πάμε στο παιχνίδι για τη Βίντη, θα ήταν ευχής έργο για τον Λουτσέσκο να καταφέρει να πάρει το διπλό, να τους αποδείξει ότι ήταν μια κακή παρένθεση αυτό το παιχνίδι, αυτό το βράδυ. Με τη Βίντη πάντα μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, αν τα καταφέρουν τα παιδιά καλώς, δεν τα καταφέρουν... Ποσός με ενδιαφέρει, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι μέχρι τέλος του πρώτου γύρου να πάμε τρένο, γιατί είμαστε πραγματικά σοβαρή έτσι. Ομάδα και ομάδα με έτσι. Ποιότητα. Ένα-ένα τα μάτς, Βασίλη μου. Ένα-ένα. Τις προπαίδειες καλό θα είναι να τα έχουμε κάνει τα μάτς και να γυρίζουμε να λέμε 8 στα 8. Όχι πριν 3-7, έτσι 3-5-15. Δεν θα το πρωτάθλημα από τον Οκτώβριο από καμία μπράβο, ομάδα. Κανένας. Γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό. Ακούστε λοιπόν, με. Το πρωτάθλημα τελειώνει πάντα στην τελευταία αγωνιστική. Όμως θα πρέπει εμείς να είμαστε πάντα σοβαροί και ήμασταν σοβαροί στον Ατρόμητο χωρίς καμία αμφισβήτηση. Απλά ήμασταν, είχαμε δυστοκία. Δεν έχω τίποτε άλλο να σου πω. Να είσαι μια όμορφη μέρα. Γεια σου, Βασίλη μου. Να σε καλά. Φιλιά στην Πρέβεζα. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Εδώ είμαστε. Ανοιχτές οι γραμμές. Ούτε φίλτρο, ούτε αναγνώριση, ούτε τίποτα. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Για να ξέρετε. Ναι, γεια σας. Έλα, καλημέρα. Γεια σου, Καράγιαν. Έλα, ρε, που δεν έχεις και αναγνώριση. Έλα, αδερφέ μου. Σας αναγνωρίζω όλους από το πρόσωπο. Λοιπόν, σήμερα θα διαφωνήσω με κάποιους φίλους. Ναι. Τέλος πάντων, συναδέλφους θα έλεγα. Δεν υπάρχει καμία ισοπαλία που να έχει κάτι θετικό για μας. Ό,τι ισοπαλία δεν θα ήταν πλέον. Ναι. Με την ομάδα που έχει. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο μεγάλο, ένα ματ σε αδικητική διευθυνσία. Με Έλληνα διευθυντή. Φυσικά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι, ούτε είναι αντικειμενικά, όχι υποκειμενικά. Έτσι. Ναι, λοιπόν, όλοι τέτοιοι. Όπως λένε οι προπονητές έχουν κάποια κολλήματα. Δεν έχουν και οι ίδιοι φύταθλοι. Δηλαδή τώρα ο ένας θέλει τον Μπέλγα, ο άλλος θέλει τον Ουάρντα, ο άλλος θέλει τον... Κατάλαβες, υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σου πω είναι ο Ελκαντουρί και με τον Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ καλός και χθες ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή όσοι δεν το βλέπουν δεν ξέρουν μπάλα. Συγγνώμη δηλαδή για όποιον παίρνει μπάλα, αλλά έτσι. Χθες διαφωνώ. Μπορείς ότι ήταν πάρα πολύ καλός, διαφωνώ. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο καλύτερος παίκτης. Έφαγε το περισσότερο ξύλο. Ήταν αυτός που βγήκε στο offside και τον κόψανε. Ήταν αυτός που έπρεπε να κερδίσει το πέναλτι. Ήταν αυτός που έδωσε την ζαβάγια. Εκεί δεν σε κάνει άλλο, φίλε. Εντάξει, okay. Οκ. Αυτό είναι δική σου άποψη. Πάρα πολύ καλός, δεν μπορώ να πω. Καλύτερος. Καλάβες. Διαφωνώ, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Εντάξει, διαφωνούμε, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ καλός αυτό το μάτς. Θέλω ο Ελκαντουρί, και δεν μιλάω μόνο για το χθεσινό παιχνίδι, Κώστα. Θέλω να είναι περισσότερο καθοριστικός. Στο κέντρο του αυτό που σου λέω, όλο το παιχνίδι έχει ξεκινήσει από αυτό. Το ξύλο τότε για αυτός. Εγώ μέτρησα πάρα πολλές φάσεις που ήταν ημιτελείς, που δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Το offside τον έκοψε αυτό. Σωστό, 100%. Και το offside. Ο Πέργας όταν παίζει όλες τις φάσεις τελειώνει. Κινητικό δεν μπορώ να το πω πάντως. Να ξέρεις. Δηλαδή ταχύτητα στο παιχνίδι δεν τρέχει. Πώς άσχετα αν τρέχει. Όταν όλη η ομάδα τρέχει. Όταν είναι πάντα μέσα στις φάσεις, πώς γίνεται αυτό. Okay, δεν αντιλέγω. Κατάλαβες τι σου λέω. Αν είχε δώσει το δηλαδή, πέντε και πάρει το ματάκι. Δηλαδή, να στο ρωτήσω απλά. Προτιμάς τον Καντουρί από τον Μπέλκα ή από τον Ουάρντα? Όχι, προτιμάω τη στιγμή που είναι καλύτερος να παίζει. Όποιος είναι καλύτερος. Ναι. Την δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά τώρα, αν έπρεπε να επιλέξεις. Έτσι. Αν είναι για ένα ημίχρονο, να σπίξεις για ένα ημίχρονο. Θα μου πεις, έτσι όπως είναι τώρα ο Πέλκας, είναι ντεφορμέ ο Πέλκας, έτσι. Ναι. Αλλά λέω, μήπως ο. Ο Άρντα θα έξε λίγο περισσότερο χρόνο. Αυτά τώρα μεταξύ μας τα λέμε έτσι καφενιακά. Εννοείται ότι στο τέλος ξέρεις τι λέμε πάντα. Όχι, το διευκρινίζω. Ο προπονητής ξέρει περισσότερο από όλους μας. Αυτός. Και στα σωστά του και στα λάθη του, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Και πελάτη πήρες φυσικά. Και πελάτη, έτσι. Όχι, ο πελάτης κατεβαίνει. Κατεβαίνει, αλλά την ώρα που πήρες τα τσαρό πάλι.
Ναι, αλλά είχες στο μυαλό σου, είχες να πάρεις ένα τηλέφωνο. Όταν έλεγες για τους πελάτες όμως να βρούμε, δεν βρήκα, φίλε. Δηλαδή κάτι έχει γίνει, κάτι κοίταξε με τη γυάλα, κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Τώρα που κατέβηκε, κάνει κάτι τώρα, έλα σε βλέπω. Τώρα έχει κατεβεί ο πελάτης, τώρα είμαι ελεύθερος. Κάνει κάτι, έλα. Τώρα την έχεις κάψει τη συμμετοχή σου, περιμένει ο επόμενος. Γεια σου, Καραγιάν! Βάλε με στην κλήρωση, βάλε με. Έγινε, πες μου λίγο τα τρία τελευταία. 190, ρε φίλε. Φιλιά, γεια σου, Κώστα. Για τα κρέατα σας βάζω μέσα από το τηλέφωνο, μέσα από το μήνυμα για το κινητό που κληρώνουμε σε μισή ώρα από τώρα. Ένα κινητό Kubot από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Όχι. Καλημέρα, σας ακούμε. Έλα. Τι κάνετε. Καλώς το παιδί. Χαρητήρια για την εκπομπή σας. Γεια σου, Αντωνάκη. Τι έγινε, σου βάλαν χέρι που λες έλα ρε και βγαίνεις ευγενικός και τέτοια. Έκανα βαλή, τώρα έκανα βαλή. Θέλω να ρωτήσω, θα παίρνω τηλέφωνο, θα τις έτσι, θέλω να είσαι Γάλλος, όλο ευγένεια. Καλημέρα σας. Τώρα έπρεπε να ρωτήσεις από πού παίρνω τηλέφωνο, σαν τα πρωινά δέκα. Και θα πεις εσύ Βέρεια και θα πω από την πανέμορφη Βέρεια. Όλα εγώ θα τα λέω. Από την καταπληκτική κουλούρα έξω από τη Βέρεια. Αντώνη, σε ακούμε πάντως πηγαδίσια και σήμερα, έτσι. Έλα, μ' ακούς. Πολύ στο βάθος. Πολύ. Έλα ρε, είναι από το τηλέφωνο τα καλά. Για πες λοιπόν. Δηλαδή είμαι τώρα με 8 νίκες και μία σοπαλία, δεν πρέπει να γκρινιάζουμε. Αντώνη μου, σε ακούμε πολύ στο βάθος, ελάχιστα. Με 8 νίκες λέω και μία σοπαλία, λέω πρέπει να γκρινιάζουμε. Όχι φυσικά, εννοείται. Η ομάδα συνεχίζει αίτητη και κοιτάμε το μάτς με τη Βίντη. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς ότι ο μύθος να ανέβουν και άλλοι για να κόβουν βαθμούς. Καλά, άστο. Τι περιμένεις, καλά τώρα. Περίμενες εσύ. Εγώ στη... Δηλαδή δεν γίνεται. Εγώ ξέρω που κατάλαβα ένα παιχνίδι ότι δεν θα αλλάξει. Όταν οι προσθήσεις σου πλάκτες είναι όλοι νανάκια, 1,70 και εσύ με παίζεις με σέντρες, ρε φίλε. Ναι. Σαν να λες στον αντίπαλο εκεί πέρα, ξέρεις, που έχουν αυτή το σέκι πάνω το ψηλό, διώχνε. Δεν περίμενα κάτι, αδερφέ. Αλήθεια. Στο λέω, δεν περίμενα, οκ. Okay. Εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι που περίμεναν. Τι να κάνω. Αυτοί θα φάνε τις μία τρεις δεν γλιτώνουν, γιατί γίνανε έτσι στην Πάτρα, σπάσανε όλο το γήπεδο αυτό. Και επειδή έχει φάει και η ΑΕΚ μείον τρεις, δεν γίνεται να περάσει κάτω το χαλάκι αυτό. Φυσικά. Άρα ουσιαστικά δεν έγινε ζημιά. Άρα ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Και προχωράμε. Προχωράμε. Πάντων, εμείς είμαστε τώρα με τη Βίτη Κωστή, είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ναι. Ειλικρινά σου μιλάω. Το θέμα είναι με τον Πανετολικό, να είμαστε σοβαροί, να πάρουμε το παιχνίδι. Αυτό. Πρώτα με τη Βίντε και μετά θα τα δούμε και με τον Πανετολικό. Έγινε, Αντουάν! Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, διάλειμμα. Τι, έχει δύο γραμμές. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Η πρώτη ή η δεύτερη είναι. Ποντιακή ερώτηση. Για πες. Γράμμι. Έλα, Πασχάλη, σε με τι κάνει. Έλα, ρε Πασχάλη. Θα σε κάνω να γελάσεις. Γιατί μετά δεν θα είμαι και λίγο. Δεν θα είμαι και πολύ ευχάριστος. Δεν σε πήρα, φίλε μου, για αγωνιστικούς λόγους. Όσο για θέμα. Εξωαγωνιστικούς. Εξωαγωνιστικούς, ανθρωπογεωγραφία, συμπεριφορών. Όχι, λαογραφικούς και τέτοια. Τέλος πάντων. Συνήθως εγώ, εντάξει, για τέτοιους λόγους παίρνω. Για πες λοιπόν. Ραδιόφωνα. Μας ακούει, φαντάζομαι, είπα ΕΠΑΟ, έτσι. Εντάξει. Φαντάζομαι, γιατί και σε εκτιμάνε και, εντάξει, έχεις και ακροαματικότητα και, ένας από τους λόγους που, όχι, που σ' ακούω, που πήρα τώρα, ήταν για να εκφράσω ένα παράπονο. Να το εκφράσεις. Το να είσαι ρε φίλε πιτσιρίκος και να βγάζεις χουλιγκανισμό, άντε λες το καταπίνω, ας πούμε. Ο μικρός λες είναι μπούφος ή έχει μυαλό κουκούτσι. Όταν όμως ρε φίλε μου είσαι 70 πλάς και φοράς το προσωπείο της σοβαροφάνειας και είσαι εμετικός όταν βγαίνεις στον αέρα της πόλης, αυτό ρε φίλε δεν καταπίνεται εύκολα. Και φυσικά μιλάω για κάποιον Κώστα. Τη λέξη κυρίως δεν τη βάζω γιατί δεν την έχει χάσει. Ναι. Λοιπόν, χθες μεταξύ 2 παρατέταρτο με 2 ναι, ναι. Βγήκε στο Λίμπερο. Φυσικά δεν ρίχνω μόνο φίλο. Είναι ένας που είναι. Πες μου λίγο, είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, ένας από τη Βέρεια. Ναι, όχι από τη Βέρεια. Είναι και τα στοιχεία του. Είναι πολύ εύκολο να βρεθούν. Ναι, ξέρω και με ποιον παίζει μπριτ. Δεν έχει πάντων. Βγει ποτέ σε μένα, έτσι. Λοιπόν, το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, το ακούω συνήθεια για να τα ακούει πεθερά. Όχι, καλά κάνεις. Που εξήγησα για ποιους λόγους βγήκε στην εκπομπή σου. Γιατί είναι η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροματικότητα, πιστεύω. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σε χρησιμοποιώ δηλαδή. Σαν το καταλαβαίνω. Βούριος ύπος. Το καταλαβαίνω. Έχω πει ότι το αντιπαθώ αυτό γιατί δεν μου αρέσει να με το κοιτίο παραπώνων. Αλλά... Ανέξιτο όμως. Okay. Ανέξιτο. Ας πούμε. Έλα. Είναι ανέξιτο. Λοιπόν. Έλα.
Κανονικά λοιπόν, πρέπει εκεί που έχεις παράπονο, εκεί ναι, να βγαίνεις και να τα λες, έτσι. Εντάξει, το κανονικά ξέρεις ότι δεν τηρείται, έτσι. Όχι, κάντε το, λέω, τι πρέπει να ισχύει. Καλά, το ότι πρέπει να κλείσουμε τα μικρόφωνα τότε και να μην πες ασχολούμαστε με... Πες λοιπόν, αυτό που θες. Τέλος πάντων, αυτός λοιπόν ο κύριος βγήκε στο Γιώργο, τον οποίο εγώ τον σέβομαι και ακούω την εκπομπή του. Δηλαδή μου αρέσει και δεν, ο άνθρωπος ευνηδιάστηκε. Για το Συρίγο μιλάς. Για το Συρίγο. 2 παρατέταρτο με 2, το τονίζω, αν υπάρχει ηχητικό. Και έβριζε τον Λουτσέσκου αποκαλώντας τον χίλια μύρια. Ναι. Και αυτό που με πείραξε είναι ότι έδωσε πολιτικό χρώμα στον του ακραίου κομμουνισμού στο λόγο του. Ναι. Δηλαδή όπως ο Λουτσέσκου καλέστηκε από τον αθλητικό εισαγγελέα και πλήρωσε ένα βαρβάτο πρόστιμο, να ξέρει ο κύριος αυτός ότι πολύ πιθανόν εάν δεν είναι μπούφι στην ΠΑΕ, εάν δεν είναι, εάν είναι θα το δούμε. Μπορούν να τον καλέσουν και να τον κάνουν να τον στείλουν ένα εξώδικο ή να τον κάνουν μια επίπληξη ή δεν ξέρω εγώ τι. Μου επιτρέπεις ένα μικρό σχόλιο. Παρακαλώ, μπορώ. Παρακαλώ, αγαπητέ μου. Θέλω να πω το εξής. Εμείς που μιλάμε πίσω από τα μικρόφωνα έχουμε καλός ή κακός ονοματεπώνυμο. Ξέρουν πού θα μας βρουν. Κάθε μας κουβέντα μπορεί να μας στείλει στη φυλακή να έρχονται τα παιδιά μας να μας φέρουν εφημερίδα και γλυκά. Το ξέρω. Έτσι, άρα. Έχουμε ονοματεπώνυμο, έχουμε διεύθυνση, ξέρουν πού θα μας βρουν, τα τηλέφωνά μας. Δηλαδή κάθε μέρα, εδώ και 20 χρόνια εγώ, άλλοι 10, άλλοι 30, άλλοι 40. Όπως με επέμβασε η εισαγγελέα, με συγχωρείς λίγο να σε διακόψω, μπορεί ο εισαγγελέας να ζητήσει το τηλέφωνο του κυρίου. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Και οφείλει σαν επιχείρηση να το δώσει. Εκεί οδηγούμε στο εξής, ότι αν νομίζουν κάποιοι ότι μπορούν να κρύβονται πίσω από μια ανωνυμία, από ένα ψευδόνυμο, εγώ δεν το λέω για το συγκεκριμένο, ούτε τον ξέρω. Τον τύπο αυτόν. Και καλά είναι λέω, να μην τον ξέρει ούτε να ενδιαφέρει. Λέω λοιπόν, όποιος νομίζει ότι μπορεί πίσω από ένα τηλέφωνο, από μια ανωνυμία, επειδή θα βγει σαν Μίτσος, Γιώργος, Μπάμπης, ξενοφώνη, οτιδήποτε, να κρυφτεί και να λέει ό,τι θέλει για την ομάδα, για την πόλη, για το μεγαλομέτωχο, για αυτό που πιστεύουμε, για μένα, για το ραδιόφωνο, για τον οποιοδήποτε, τότε πλανάτε πλάνιν ικτράν. Η δυνατότητα που του δίνεται να μην πει το ονοματεπώνυμό του δεν σημαίνει ότι μπορεί να ευρίζει ή να συκοφαντεί ή να ρίχνει λάσπη. Δεν μπορεί να κρύβεσαι πίσω από ένα ψευδόνυμο ή από μια ανωνυμία. Άμα σε ψάξεις, το λέω, μπράβο, το λέω γενικά γιατί κάποιοι ξεθάρεψαν τον τελευταίο καιρό και βγαίνουν και μπορούν να πούν το οτιδήποτε νομίζοντας ότι έλα μωρέ τι έγινε. Με λένε Μίτσο και θα πω ότι με λένε Μπάμπη και είμαι ενώ μένω στην Άουσα θα πω ότι μένω στο Κορδελιό. Λέω παράδειγμα. Δεν ισχύει αυτό θέλουμε να σας πούμε. Έτσι. Αυτό. Μια γενική υποσημείωση σε αυτό που είπες. Εντάξει. Έτσι. Και εσείς απλώς σαν σταθμό σε αυτούς που τους δίνετε. Απλά είμαι δημοκράτης. Έτσι προς Θεού μου αρέσει να ακούω και άλλες απόψεις. Αλλά σιγά σιγά να μην παίρνει θάρρος. Πρόσεξε τώρα. Θα σου πω, και τι άλλο. Και δεν μιλάω σε σένα, σαν σταθμό. Γενικά απευθυνόμαι. Εγώ δεν έχω και καμία. Δεν έχω πέρα από το δύο ρόμο. Δεν έχω και κανένα άλλο ρόλο στο σταθμό. Έτσι. Καλό θα ήταν. Εγώ αυτό δεν είναι τώρα σπόντα. Είναι ας πούμε έτσι παρένεση. 3 με 5 που είναι ο διευθυντής, ο Γιώργος Αγόρας. Ακούει. Γι' αυτό σου είπα. Καλό συνήθεια να τα ακούει φεύγα. Καλό θα είναι το ίδιο τηλέφωνο. Το ίδιο τηλέφωνο που έκανε σε μένα, γιατί εγώ δεν έχω κανέναν άλλο ρόλο στο ραδιόφωνο. Περιτολογία, αγάπη μου, καλή είναι. Περιτολογία. Καλό θα είναι. Σε ένα, εντάξει, ακούστηκε. Καλό θα είναι. Τελείωσε. Καλό θα είναι. Τι καλό θα είναι. Εντάξει, τελείωσε. Να πάρει και εκεί. Έγινε. Έγινε. Χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε τελευταία γραμμή. Διάλειμμα δεν κάναμε και μισή, ε. Όπω φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Ο Αλφαμίτης στο στρατοπέδιο της Τούμπας. Το άλλαξε να φύγει ο Δόνης. Ποιος είναι ο Δόνης? Έλα τώρα, ντε, σε παρακαλώ. Έλα. Λοιπόν, για πες. Κύριε, σοβαρευτείτε, θέλω να κάνω μια γεωπολιτική σοβαρή τοποθέτηση. Τοποθέτηση. Είναι με 2 λέξεις μόνο. Ναι. Βρουμ, βρουμ. Τέλος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν περιεκτικός και λακωνικός. Θα χαλάσει οτιδήποτε άλλο πεις εκτός από αυτό. Τέλος. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Λακωνικός. Έξω από τη Λακωνία. Στα σύνορα του νομού. Ωχ, πως γουστάρω. Ωχ, μη μασάτε, απλά ήτανε, καταλάβετε τώρα πάλι τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Όμορφα, μαέστρο διάλειμμα πρέπει να κάνω τώρα να πω σε διάλειμμα, πρέπει να φύγω ήδη, Γκρέμισα, γκρέμισα, άρε πίτσα, κεντάει φίλε το λαρίκι, κεντάει. Το ξαναλέω για στερνή φορά σήμερα, για να μην σας ζαλίζω το παχύ έντερο και το δεκαδάχτυλο, ότι κληρώνουμε κινητούμπα. Κούμποτ από την ηλεκτρονέτμα που κύριε Νικολαίδη, θα βγάλουμε και τον τυχερό στον αέρα. Εδώ είμαστε, γράφετε FM, αφήνετε κενό.
αφού κατά βάθος μ' αγαπάς. Διαλυματούμε και επιστρεφώ, και κρέατα ενός μήνα από τον προπολείο Μιχάλης, ο νεύος μου, επιστρέφουμε! Αφιερωμένο τα παιδιά που ακούνε στα Γρεβενά, στο Γιώργο, τη Δήμητρα και τον Γρηγόρη. Ζητήσανε Φλωρινιώτη. Όχι ότι και ότι, μόνο Φλωρινιώτη. Συγγνώμη γιατί έχει καθίσει το σουσάμι από το κουλουράκι στο δόντι και πρέπει να κάνω κάθαρση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά από το Ανόβερο που για μία ακόμα φορά δείχνουν ποιοι είναι. Δεν περίμενα τώρα βέβαια. Μου στέλνει λοιπόν ο Χρήστος ότι σε περίπτωση που το Βόλεϊ περάσει τα δύο μάτς στη Φραγκφούρτη, δίνει ο σύνδεσμος του Ανόβερου, το κλαμπ ΠΑΟΚ Ανόβερο, 10 διαρκείας για το Βόλεϊ δώρο. 10 διαρκείας για το Βόλεϊ δώρο. Κατά προτίμηση σε άνεργους ή πολύτεκνους. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Ξέρουμε το ποιόν των παιδιών αυτών, ξέρουμε το χαρακτήρα τους, την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ και το πόσο διαφορετική είναι σε τέτοια θέματα. Πάμε να πάρουμε γραμμές γιατί περιμένετε. Τελευταία φορά που λέω, κληρώνουμε κούμποτ κινητό σε λίγο. Σε λίγα λεπτά από τώρα, σε 10 λεπτά από τώρα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας και κρέατα ενός μήνα το Ακροπολείο Μιχάλης. Ναι, γεια σας. Άντε ρε Κωστάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έλα τα αγόρι μου. Αν δεν περάσει, λέει 5 διαρχίες. Τέλεια. Οπότε. Α, ωραία. Έγινε. Γκαβατζωμένο είναι ο Χρήστος και σε περίπτωση που δεν περάσουμε. Κατάλαβες. Μπράβο τα παιδιά. Μπράβο. Για πες, αδερφέ μου. Για πες. Και εγώ ο Χρήστος. Έλα, Χριστάρα μου. Εύωσμος, πρώην γείτονας, ναι. 731. 731. Βάλουμε και εμένα εκεί στα κρέατα, πας και να μας κάτσει κάτι. Σε έβαλα και σένα. Είσαι έτοιμος. Για πες. Είσαι γατώνει, μπράβο. Τι να πω, εντάξει. Η ισοπαλία δεν ήταν φυσικά ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν χάθηκε και κόσμος όπως είπες εσύ. Εννοείται. Εντάξει, ήταν μια εμφάνιση που μπορώ να πω μέτρια σε γενικές γραμμές. Θα μπορούσαμε το παιχνίδι να το έχουμε καθαρίσει από νωρίτερα, βέβαια, πριν φάμε την ισοφάριση, έτσι. Αν θυμάσαι, λέει το τέταρτο του Σαμπά είναι στο 65. Ναι, ναι. Του έρχεται η μπάλα εκεί. Θα πεις με το αν και με το αν δεν γίνεται. Αλλά δεν ξέρω αν έβαλε το σωστό πόδι ο Ζαμπά. Δηλαδή, αλλά okay, εκεί είναι τη στιγμή, ναι, ξέρεις τώρα. Τώρα, αυτά είναι λεπτομέρειες εκείνη τη στιγμή. Τώρα, πώς, τι απόφαση πήρε σε δευτερόλεπτα κτλ. Αλλά άμα είχε δώσει και το πέναλτι ο κύριος, ο αξιότιμος κύριος Τζίλος, δεν θα μιλούσαμε τώρα για, για μια ισοπαλία προφανώς, έτσι. Μπορεί εγώ να μην είμαι, μπορεί να είμαι μέτριος. Δώσε μου αυτό που πρέπει να πάρω, διότι ακριβώς, δεν μου το έδωσες ούτε με τον Πανιό, θέλετε να πούμε για Έλληνες διαιτητές, με τον Όφη, τον Μπάι Καροτσά και τον Ζαμπά, ο τερματοφύλακάς τους μέχρι τα Χανιά, από το Ηράκλειο, και δεν δίνει πέναλτι. Με τον Πανιόνιο είναι 4 μέτρα καλύπτεται, να πούμε, είναι στην Κόρυθο η επέκταση άλλη. Ο, Ζαμπα... ο Ακπομπ βάζει τον γκολ, μου το ακυρώνει. Ναι. Έτσι, σας λέω τώρα δύο περιστατικά, δύο μάτς, έτσι. Ναι, ναι, έτσι. Με τον, θέλετε να πούμε τι, με τον Αστέρα Τρίπολης εδώ, που, ναι, δεν δίνει πέναλτι του Άρντα, το πέναλτι και μετά κράζουν όλοι, που δεν απέβαλε δύο παίκτες με κόκκινες και μετά λένε για το πέναλτι του Πρίγιοβιτς, άστο. Δηλαδή είναι κάποια σφυρίγματα που βγάζουν μάτι, ότι είναι σκεμμένα, έτσι. Δεν είναι ανθρώπινα λάθη σε καμία περίπτωση. Εντάξει, αυτό έχει πεθάνει το ανθρώπινο λάθος πλέον στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό. Τι να πω. Έτσι δεν είναι, συμφωνείς. Τελείωσε, φίλε. Ξένους μέχρι και στην Τζανταλίνα Μανταλίνα. Και την Πέμπτη αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως η νίκη. Έτσι, θα έχουμε να λέμε. Θα έχουμε να λέμε. Να μην πω κατά 100%, θέλουμε νίκη. Θα έχουμε να λέμε για αυτό το ματς τις προσεχείς ημέρες. Δηλαδή σήμερα ασχολούμαστε με τον Ατρόμητο και με όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο. Από αύριο θα γυρίσουμε την πηξίδα μας εκεί, το μυαλό μας την Πέμπτη. Για αυτό το παιχνίδι που είναι το πιο σημαντικό που έχουμε, έτσι, να δώσουμε από εδώ και πέρα. Αν εδώ είναι πάρουμε... κομβικό για μένα αυτό το παιχνίδι, κομβικό της Πέμπτης. Πάρα πολύ. Γιατί από αυτό θα κρυθεί αν θα συνεχίσουμε στην επόμενη φάση του Europa League. Έτσι. Φιλιά, έτσι, πολλά, φιλιά. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Θέλω να αποθεώσω την Ανά, η οποία έστειλε μήνυμα στην Αθλητική Κυριακή. Αλλάξτε έκφραση όταν μιλάτε για τον ΠΑΟΚ. Μην το κάνετε τόσο φανερό πως σας εκνευρίζει η επιτυχία του ακόμα και στις ισοπαλίες. Τη σκλεβάζετε, έλεος. Δεν έχετε τα κότσια μάλλον να το κάνετε. Με το μόνο που ενθουσιάζεται είναι οι ομάδες Βρωμιάς και Τσιλαμογιάς. Και θέλετε να λέγεις οι δημοσιογράφους τα χώνει κανονικά από κάτω στα μηνύματα. Ρε τι γίνεται, ρε. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Είμαι ο Ανδρέας από τον Μπρόνξ. Έλα, γοράκι μου. Έλα, Ανδρέα μου. Έλα, Νέα Υόρκη. Καλά, αδερφέ, σε ακούμε. Δεν έγινε, μια χαρά είναι φιλαράκο και ισοπαλία, και από το καλός ο Ατρόμητος. Εντάξει.
Γιατί τα βάψαμε μαύρα, σ' ακούω αχβάχ στο τηλέφωνο. Άμα κάνει εσύ αχβάχ, εγώ πρέπει να κλαίω, ξένητε μένα. Κανένας δεν κάνει αχβάχ. Γιατί αχβάχ, πού άκουσες αχβάχ? Σ' ακούω στο τηλέφωνο που μιλάς με τους άλλους. Αχ, αχ, κάνει κάτι τέτοια και εγώ να βάλω τα κλάματα. Δεν νομίζω, δηλαδή δεν άκουσες τέτοιο πράγμα. Okay. Είπαμε. Ναι, όταν σε μιλάνε άλλοι στο τηλέφωνο, ακούω αχ, αχ, ακούω κάτι τέτοια και... Μπορεί να είμαι ερωτευμένος, ρε φίλε. Μπορεί να είμαι ερωτευμένος και κάνω αχβάχ. Okay. Να σου πω ένα κάτι άλλο. Ο κύριος που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο έχει δίκιο, το λένε αυτό τον Κώστα από την Κατερίνη. Πάλι με αυτόν ασχολούμαστε. Παράπονο... Φτάνει τώρα, τον κάνουμε φυρμά. Θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ έχω παράπονο από σένα. Πού μπορώ να απευθυνθώ? Εσείς έχετε παράπονο από τον κόσμο. Εγώ έχω παράπονο από τον αυτό που κάνει την εκπομπή. Πού μπορώ να απευθυνθώ? Σε αυτόν που κάνει την εκπομπή θα πάρεις, να κάνεις τον παράπονο. Έτσι. Α, σε αυτό που θα πάρω τηλέφωνο να κάνω το παράπονο σε αυτόν. Βέβαια. Όταν, αν έχεις κάποιο παράπονο από μένα, βγαίνεις και μου λες. Ναι. Δεν μου αρέσει αυτό ή διαφωνώ. Κανονικά. Αλλά να βγαίνεις σε μένα, να λες για αλουνού εκπομπή ή τα λέω σε σένα να τα ακούσουν. Όχι, όχι. Όχι. Εγώ άμα δεν μου αρέσει εσύ, και... που δεν έχετε υπεύθυνο να πάω να μιλήσω, δεν μου αρέσει ο κύριος. Με κατάλαβες τι λέω? Α, βέβαια, το βέβαια, ο διευθυντής. Θα πάρεις το διευθυντή μας. Κανονικά. Και πού το βρήκα τηλέφωνο το διευθυντή? 3 με 5 κάνει εκπομπή. Ποιος το λέει το διευθυντή? Ως Αγόρας είναι ο Γιώργος. Ο Ζαγόρας ο Γιώργος. Αυτός που βγαίνει με την Τρόικα που είναι? Όχι Τρόικα. Μετά, 3 με 5. 3 με 5. Δεν ξέρω τις ώρες της Αμερικής. 3 με 5, στην Αμερική είναι 10. Τι, ο Κιόβιτ, ο Κόρ, μετά από εσύ βγαίνει ο Τρόικα. Μετά από μένα είναι 10-12. Έτσι, λοιπόν. Είναι ο Τρόικα και μετά βγαίνει ο Κόκλας. Ο Κόκλας δύσκολο να βγει. Από τώρα ακούω 5 ώρα το πρωί στην Αμερική. Ο Κόκλας παίζει σε σύριαλ στον Αντένα. Ο Κόλκας θα πεις. Ο Κόλκας, ναι, μωρέ, ναι, ναι. Αυτό είναι. Εκεί είναι ο Ζαγόρας. Όχι, μετά είναι ο Ζαγόρας. Μετά πάει. Είμαι 6 ώρες στο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να ακούω συνέχεια. Εγώ τον αγώνα τον είδα, αλλά άκουσα τον Κόλκα. Πώς είπε, Κόλκα ή Κόλκα? Σταύρος Κόλκας. Ο Σταύρος που κάνει τις περιγραφές. Τον άκουσα το ραδιόφωνο. Ναι. Τον άκουσα το ραδιόφωνο από την Αμερική. Ναι. Τον άκουσα. Τον ακούω. Ωραία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και να βάλεις και τραγουδάκια την πίτσα του Βαδοπούλου. Μπράβο. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, γεια σου. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, αγόρι μου. Τι γίνεται. Ζούμου σου λέμε και σκούφο φοράμε. Ο Θανάσης, καλή εβδομάδα. Για ακόμα 3 λεπτά προλαβαίνετε να μπείτε στην κλήρωση. Μια γραμμή ακόμα τελευταία. Τρεις και τελειώνουμε. Έλα. Σύντομη, καλημέρα. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο γιατί πρέπει να φύγουμε στην ώρα μας, παιδιά. Ναι, καλημέρα. Ζούμου σου λέμε. Καλημέρα, λέμε και σκούφο φοράμε, αλλά δεν έγραψα ότι θέλω το διαρκείας για τον μπάσκετ. Το διαρκείας για τον μπάσκετ αύριο, τα δύο διαρκείας. Αύριο, φόρτσα. Λέμε για το κινητό τότε. Ετοιμαστείτε, γιατί σήμερα έχω να δώσω κινητό και κρέατα, έτσι. Για το κινητό, το μήνυμα το έστειλα εγώ, αλλά δεν έγραψα γιατί το έστειλα. Μπραβίσιμο. Τώρα σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Είμαι καινούργιος στα μηνύματα, αλλά το σκούφο το φοράω χειμώνα καλοκαίρι. Αγόρι μου, άχαστος. Λοιπόν, κατάλαβες τι κάνεις τώρα, έτσι. Βεβαίως. Δεν έχει σημασία, έτσι. Δημιουργείς ακροματικότητα και για τις υπόλοιπες εκπομπές επόμενες από σένα. Αυτός είναι. Κάθε ώρας 6 ώρες για να ακούει το ραδιόφωνο μετά από σένα την Τρόικα και τον Κόκλα. Τον Κόλκα, τον Σταύρο. Κοίταξε να δεις. Δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Ο σκοπός των πρωινών εκπομπών έχουμε ένα βάρος παραπάνω εμείς. Είναι σαν την ατμομηχανή που σέρνει τα βαγόνια. Δηλαδή, πάντοτε έχουμε ένα βάρος, μια ευθύνη παραπάνω. Όχι ότι μας δυσαρεστεί, έχουμε συνηθίσει αυτό το πράγμα. Να ξεκινήσει όλο το πράγμα. Όπως ξεκινά ένα τρένο, αργά και το πρωί μετά να συμπαρασύρει όλες τις εκπομπές. Αυτό κάνουμε και αυτό θέλουμε. Γιατί είναι όσο βαρύ είναι και το πάπλωμα τη Δευτέρα το πρωί, άντε να σηκωθείς να φύγεις να ξεκινήσεις. Κάτσε κάτω το πάπλωμα! Πίσω το πόδι! Μπράβο. Εν τω μεταξύ, πώς συμβαίνει κάθε Κυριακή δηλαδή που έχουμε ευτράπελα να υπάρχει ένας Πετρούνιας και μπράβο του και όλο κάτι τέτοιο και η αθλητική Κυριακή να χαίρεται που να ξεκινάει με τον Πάπλωμα. Και πάντα είναι τραγική κατάσταση. Δεν πειράζει. Ξύδι. Ωραίο το παιχνίδι του Σαββάτου. Εμένα μου άρεσε. Ναι. Μου άρεσε με την έννοια ότι έδειξε ο Πόκο ότι όταν πιεστεί, δηλαδή μετά την ισοφάριση, βγάλανε αντίδραση. Θα προτιμούσα να υπάρχει αντίδραση πριν πιεστούμε. Απλά πέσανε. Πέσανε, μείνανε στο 1-1, στο 1-0 και τη φάγανε. Είναι σαν την ήττα από τη Βίντη εδώ πέρα μέσα. Καλό θα είναι, αδερφέ μου, όταν ξεκινάμε και προηγούμαστε 0-1. Επειδή έχουμε ομάδα, έχουμε τους παίκτες, έχουμε τις προσωπικότητες, βάλε και ένα δεύτερο, καθάρισε το ματσάκι, γεια σας. Κατάλαβες? Όταν δεν γίνεται αυτό,
μπορεί να κάτσει μια τέτοια φάση και μετά τρέχουμε. Μετά στο τέλος είδες, βγάλαμε αντίδραση, τρέξαμε, κάνουμε ευκαιρίες, δεν μπήκε η μπάλα, πάνε δύο βαθμοί. Ασχέτως του Τζίλου, τα διαχωρίζουμε έτσι, αν και είναι όχι, ένα πράγμα. Ο Τζίλος, ο Τζίλος έπαιξε το παιχνίδι του, δηλαδή κάποιος ακούει γιατί. Όχι, γιατί αν, εκεί με το, αν στο offside τον αφήσει και βάλουμε γκολ, ή αν στο πέναλτι το δώσει και είναι 0-2 στην αρχή του παιχνιδιού. Θα είναι ένας υγιεινός περίπατος. Βέβαια, θα βγαίναν όλοι να λέγανε πάλι αυτά που λέγανε όλη τη βδομάδα, έτσι. Τώρα κρυφτήκανε. Τι να κάνουμε. Ακριβώς. Απλά το θέμα είναι το εξής. Ο Τζίλος και ο κάθε Τζίλος στην Ελλάδα είναι... τους φοβάσαι. Ο ΑΗ απ' έξω. Βλέπαμε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το δεύτερο ημίχρονο που έβλεπα. Πέφτανε κορμιά, όχι αντιαθλητικά. Αλλά δεν έδινε σημασία, προχωρούσε, δεν τους κοιτούσε καν. Δεν τους κοιτούσε καν. Και εδώ πέρα με το παραμικρό όλοι πέφτουν πάνω να ζητήσουν και να τον φάνε τον διαιτητή. Δηλαδή άκουγα κάποια χθες επειδή ήταν στην ΕΡΤ, είδα και τον Άρη. Και μιλάμε οι διαιτητές, οι φωνητές, θέλανε να τον φάνε τον Σιδηρόπουλο. Θέλανε να τον φάνε επειδή είναι Έλληνας, επειδή σφύριζε όπως τους, δεν τους άρεσε. Και ήταν τραγικές οι μεταδόσεις της ΕΡΤ. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Εγώ θα έλεγα έτσι σιγά σιγά και αθόρυβα. Μπορεί σιγά σιγά να προσπαθούν να μας κόψουν και να κάνουν, αλλά εγώ νομίζω ότι μέχρι το τέλος θα τα καταφέρουμε. Νωρίς είναι ακόμα, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Το νου μας. Έχουμε τη Βίντη τον τελικό αυτό, για το Europa. Τώρα αυτό. Εάν μετά... δεν το πάρουμε. Ναι, ναι, ναι. Πρόβλημά μας. Τώρα αυτό, αυτό. Το, πάρουμε, το μυαλό μας εκεί. Την... για... με Πανετολικό θα ασχοληθούμε από Πέμπτη βράδυ. Μετά. Εντάξει. Κοίταξε, ο Πανετολικός έχει τόση μεγάλη σημασία το παιχνίδι όσο είχε του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι, όσο είχε τη ΣΑΕΚ εδώ πέρα μέσα, όχι το τρεις πόντι είναι αδερφέ. Τρεις πόντι. Όσο το διπλό, όσο ο Άσος με τον Απόλλωνα Σμύρνη. Σωστό. Είναι τρεις βαθμοί και αυτούς θέλουμε. Και ειδικά με αυτούς οι οποίοι δεν έχουν έτσι κανένα άγχος, δεν τους πει κανένας καλά ρε στο Αγρίνιο, γιατί χάσατε από τον ΠΑΟΚ. Μόνο, έτσι. Και όχι μόνο που και αυτοί οι ίδιοι δεν θα ζωρίσουν τους αντιπάλους μας, γιατί... Τώρα για παράδειγμα δεν περίμενα ο Άρης να ζωρίσει ούτε την ΑΕΚ ούτε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν περίμενα να περάσουν και ένα τόσο ήσυχο απόγευμα και οι δύο αυτές ομάδες. Πιστεύω ότι ο Ατρόμητος θα τους ζωρίσει περισσότερο. Έγινε. Βέβαια. Βάλε τελεία αδερφέ, πρέπει να φύγω. Βάλε τελεία. Παύλα, καλή εβδομάδα. Φιλιά, για. Φιλιά. Πάμε, πάμε, μπαμ, μπαμ. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, όλα γκουτ. Όλα γκουτ, έλα χάρη. Με δύο κουβέντες, περιεκτικά. Ναι, θα είμαι περιεκτικός. Λοιπόν. Αποτυχία το αποτέλεσμα στον Ατρόμητο, αλλά τι να κάνουμε, έπαιξε ο πρώτος με το δεύτερο. Αυτά είναι τα λεγόμενα ντέρμπι κορυφής. Πάμε παρακάτω. Ναι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα για κανέναν. Σανταλίνα Μανταλίνα πρέπει να σφυρίζει ο Ισπανός. Ξανά Έλληνας διαιτητής για μένα δεν πρέπει να σφυρίξει. Παντού. Παντού. Και στα μονάζικα. Παντού. Είναι τραγική, είναι αστή, είναι... Παντού. Κάνουν συγκεκριμένα λάθη μονίμως. Παντού. Έγινε χάρη, βάλε επίλογο αδερφέ μου. Ναι. Θα τα πούμε για την Πέμπτη, θα τα πούμε αύριο. Ναι. Για την Πέμπτη. Βάλουμε σκληρώσεις 4.59. Έγινε χάρη, σε χαιρετώ. Φιλιά, ζουμουσού αδερφέ. Ζουμουσού αδερφέ, πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Όσο πιο σύντομα γίνεται, αδερφέ. Όσο πιο σύντομα γίνεται. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Αγόρι όσο μας πολεμάνε, αυτό. Τόσο μας κορώνουν. Όλα τα είπες. Και αυτό που είπε ο Γιώργος, όλα. Όσο δεν μας γουστάρετε, τόσο πιο πολύ όχι, μας αρέσει. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Τελείωσε. Θέλουμε κιόλας δηλαδή. Θέλουμε κιόλας. Μας αρέσει πιο πολύ. Ζουμουσού. Καλή εβδομάδα και πάω πάρα απ' όλα και πάλι. Το πόλεμο δεν το δεχόμαστε. Φιλιά. Λοιπόν, τέλος. Μαέστρο, πες μου λίγο. 1-89, να δώσω το κινητό. 33. Κι άλλο να δω στα κρέατα. Τέσσερα. Λοιπόν. Πέρα μου. Καλημέρα στην Παζδί και την Άννα. Καλημέρα Κωθάκη. Γεια σου Σωτήρη, γεια σου Στέλιο, γεια σου Χριστίνα Χατζηγιάννη. Καλημέρα Κωστή, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την ωραία καθημερινή παρέα με την καταπληκτική εκπομπή. Να είσαι καλά. Παναγόπλος ο Λάκης, ο Τζεμπερνίδης ο Νίκος. Καλημέρα Κωστή, δεν προλαβαίνω μηνύματα, παιδιά. Συγχωρέστε, με είχε πολλές γραμμές και δεν προλαβαίνω. Πάω να δώσω. Όλα όμως μπαίνουν στην κλήρωση. Αύριο ετοιμαστείτε για δύο διαρκείας ΠΑΟΚ που θα δώσουμε. Για τον μπάσκετ. Λοιπόν, τα κρέατα πηγαίνουν. Ανώνυμο είναι. Σε 5.49 βάλαμε για τα κρέατα. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Εσένα 6.946 σε 5.49. Πάω να δώσω και το κινητό τηλέφωνο. Το κινητό τηλέφωνο 6.977 Σωτήρης. Πάρ τον τηλέφωνο. Μαριλής μου 6.977 σε 117 τελειώνει. Καλημέρα Κωστάκη Ζουμουσού, λέμε πάω και εκδρομές και ποταπά, πάω κάρα γερά, πάρω στα μυαλά. Δώσε κούμπο να πετάξω τη χερχέλα που έχω. Χερχέλα. Λοιπόν,
Πάρ' το να το βγάλουμε αέρα. 6977 σε 117. Ο Σωτήρης είναι ο τυχερός της ημέρας. Έστειλε μήνυμα και κληρώθηκε για την κινητούμπα. Χερχέλα, φίλε, να πετάξω τη χερχέλα. Την ξέρεις τη λέξη? Εντελώς, εντελώς. Έλα! Έλα, τζούμπου σου λέμε και κάθε πίκρα και με... Με γεια το κινητό! Να είστε καλά, Κωστή, με ευχαριστώ. Ερώτηση. Η λέξη χερχέλα, έτσι τονίζεται? Ναι, εντελώς. Είναι, είναι ίδια σημασίας με τον μπαχατέλα? Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Τι διαφορά έχει η χερχέλα από την μπαχατέλα, ας πούμε? Ένα και το αυτό. Να σε πάντα τυχερός. Γεια σου, Κωστή μου. Να σε πάντα τυχερός, φίλε. Κληρώθηκες από ένα κάρο άτομα. Να σε πάντα τυχερός. Να σε καλά, Ζούμου. Με γεια. Ζούμου σου. Από αύριο πηγαίνεις ηλεκτρονέτ και παίρνεις το κινητό σου. Έτσι. Έτσι, δωράκλες δίνουμε. Φιλιά, Ζούμου σου. Ζούμου σου, πάω κάρα. Φεύγω. Πάω κότο. Ασφαλιστείτε εκεί. 2-11-93-5 πεντάρια. Εκεί ξέρετε, εκεί εμπιστεύεστε μαζί με την υποστήριξη Insurance Brokers. Και βέβαια, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, εξαιρετικά εδέσματα απέναντι το Μασού της Ελευθέρια, 705-750 Λιφεριά. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Έρχεται η Τρόικα, μένετε εδώ στο Λίμπερο σε 107 και 4. Βάει, 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 βάει!